Είναι όντως ένα θέμα, ένα κεφάλαιο το Ισλάμ, το οποίο εάν ρωτήσουμε 10 Έλληνες θα μας απαντήσουν με τον ίδιο τρόπο, ότι είναι ο Μωάμεθ, ο Αθήτης, του Ισλάμ, είναι όλοι οι Άραβες, μουσουλμάνοι και οι Τουρκοί, είναι το Κοράνι και το βιβλίο τους, πιστεύουν ένα μία το Ραμαζάνι και τίποτα άλλο. Το Ισλάμ όμως είναι μια θρησκεία. Είναι μια πολιτική και κοινωνική ιδεολογία. Είναι ένα ρεύμα το οποίο τίνει προς το σκοταδισμό. Ένα στοιχείο το οποίο δεν γνωρίζουν όχι μόνο Έλληνες, αλλά και οι δυτικοί. Εάν είχαμε τελευταία ένα ενδιαφέρον προς το Ισλάμ, είναι διότι, όπως γνωρίζετε, είχαμε την αρχή μιας περίοδου πολύ σκοτεινής για τον πλανήτη μας, που ξεκίνησε περίπου πριν το 2001, 17 χρόνια, και συνεχίζεται με πιο έντονα χαρακτηριστικά, με κεντρικό έτσι, σημείο, αναφορά τη βία, τα εγκλήματα και τη βία. Και πίσω από αυτά λοιπόν ακούμε το Ισλάμ, το τζιχάντ, το Ισλάμ, ο αραβικός κόσμος δείχνεται με το δάχτυλο, στιγματίζεται και στη Δύση βέβαια, στην Ευρώπη, ξυπνήσανε, ας το πω έτσι απλά, και άρχισαν να ενδιαφέρονται τι είναι το Ισλάμ, τι διδάσκει το Ισλάμ. Αν και στη Γαλλία, παράδειγμα, είναι μια παραδοσιακή χώρα που έχει ανοίξει τις πόρτες της σε πολίτες από μουσουλμανικές χώρες, από τη Βόρεια Αφρική και τη Μαύρη Αφρική, παρά τα αυτά όμως, κατάλαβε ότι πολλά τις είχαν ξεφύγει. Διότι, ας δώσω ένα παράδειγμα, εμείς ως Ορθόδοξοι, Χριστιανοί έχουμε μια διδασκαλία. Έχουμε βέβαια κάποια κινήματα τα οποία λίγο πολύ τίνουν προς το φανατισμό. Μπορώ να αναφερθώ παράδειγμα στους λεγόμενους παλαιμολογίτες, οι οποίοι ας πούμε δεν υπάρχει περιθώριο πολύ να κουβεντιάσεις. Αλλά δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε στα όπλα και στα μαχαιρώματα όπως συμβαίνει στο Ισλαμικό κόσμο. Ο σκοπός λοιπόν της ομιλίας αυτής, της διαλέξεως αυτής, είναι να ρίξουμε κάποια φώτα στο Ισλάμ, στη σχέση του Ισλάμ με τον υπόλοιπο κόσμο, στη σχέση του Ισλάμ με τον Χριστιανισμό γενικώς και ιδιαιτέρως με την Ορθόδοξη Εκκλησία, με τον Ορθόδοξο κόσμο, εάν αυτές οι σχέσεις υπάρχουν. Εγώ σας ετοίμασα κάτι βέβαια να το μελετήσουμε και στο τέλος, εάν έχετε όρεξη και διάθεση, να μου κάνετε και ερωτήσεις. Λοιπόν, ένα από τα πρώτα ζητήματα που πρέπει να θέσουμε εάν το Ισλάμ προέρχεται από τον Θεό. Εάν είναι θρησκεία, όπως την νοούμε εμείς. Εγώ σαν θεολόγος και ιερέας και με τα βιώματά μου ξεχωρίζω τη θρησκεία από την πίστη, η ορθόδοξη πίστη. Εμείς δεν έχουμε θρησκεία, έχουμε μία πίστη στο Θεό. Η θρησκεία είναι το καλούπομα μίας μάζας, μίας ιδεολογίας που προέρχεται και ανακυκλώνεται μέσα από πολιτικές και κοινωνικές πεποιθήσεις. Ενώ η πίστη στο Θεό είναι κάτι το μοναδικό. Είναι μια σχέση προσωπική και συλλογική. Αυτή λοιπόν είναι η Ορθοδοξία. Το Ισλάμ είναι μια θρησκεία. Σύμφωνα με τα πρότυπα του αρχαίου κόσμου. Η θρησκεία των Ελλήνων, η θρησκεία των Ρωμαίων, η θρησκεία των Αιγυπτίων. Αυτές λοιπόν είναι ρεύματα. Και κοινωνικά αλλά και πολιτιστικά. Που συνδέονται και ζουν μέσα σε μια σύγχυση. Το δεύτερο ερώτημα, λοιπόν,
Το πρώτο είναι εάν το Ισλάμ προέρχεται από το Θεό, εάν είναι λοιπόν έμπνευση του Θεού. Ποια είναι η διδασκαλία του Ισλάμ. Εάν είναι ανθρώπινη εφεύρεση και για ποιο λόγο. Εάν ο Θεός ευλόγησε τους δύο γιους του Αβραάμ, δηλαδή τον Ισαάκ και τον Ισμαήλ, όπου λέγεται ότι είναι ο πρόγονος των Σουμάνων, θα το δούμε αυτό. Εάν ο Θεός μπορεί δύνατε να ευλογήσει μια αίρεση, διότι το Ισλάμ, σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, είναι μια αίρεση. Πολύ οξύμορο και πράγος. Θα το δούμε. Εάν, επίσης, ο Θεός ευλογεί μία θρησκεία πολέμου. Βλέπετε λοιπόν ότι σας έχω θέσει πολλά σημεία αντίξωα που φαντάζομαι ότι ήδη σας έχει προβληματίσει. Και τέλος, εάν αυτός ο πόλεμος είναι επιθυμητός από τον Θεό τον οποίο λατρεύουμε εμείς, δηλαδή τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ή πιο απλά ακόμα από τον Θεό, τον Θεό του Ιουδαϊσμού. Είναι άλλη μια σχέση. Εδώ και μερικές δεκαετίες οι ερευνητές χρησιμοποιούν σύγχρονες μεθόδους για την επιστημονική αντιμετώπιση της προέλευσης του Ισλάμ. Οι επιγραφείς, φιλόλογοι, γλωσσολόγοι, ιστορικοί έχουν ήδη εκαθαρίσει ένα πλούσιο πεδίο. Αποκαλύπτουν μία πραγματικότητα που απομακρύνεται από τις θρησκευτικές αφηγήσεις, τις παραδοσιακές αφηγήσεις των μουσουλμάνων. Ανακάλυψαν λοιπόν ότι μία όμορφη ιστορία καταραίει. Αυτών των γραμμάτων κατέληκε από τα σύννεφα όπως τόσες πολλές μικρές αστερίες που πέφτουν στον Άγγελο Γαβριήλ και φωτίζουν τον Μωάμεθ στη σπηλιά του, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Στην πραγματικότητα μόνο οι υποστηρικτές της Θείας Μαγείας θα εκπλαγούν. Το Κοράνι δεν είναι ούτε άκτιστο, ούτε τέτοιο. Επομένως, είναι έργο ανθρώπων. Και οι εκδόσεις του έχουν εξελιχθεί πολύ με την πάροδο του χρόνου. Ας δούμε τα πρώτα κείμενα. Σύμφωνα με την παράδοση, οι αποκαλύψεις του Μωάμεθ, που υποτίθεται ότι πέθανε το 632, καταγράφηκαν σε επίπεδες πέτρες, όσο οι ομοπλάτες μιας καμήλας, όσο τα φύλλα ενός φοινίκα και στη μνήμη των μαθητών. Παράξενη, ενώ η Περγαμήνη υπήρχε για αρκετές εκατοντάδες χρόνια. Και όσον αφορά τη Μέκα, οι ειδικοί συμφωνούν στο γεγονός ότι εκείνη την εποχή κανείς δεν ήξερε να γράφει. Ξέρετε που είναι η Μέκα? Είναι στη Σαουδική Αραβία. Ακόμα σύμφωνα με τους μουσουλμάνους παραδοσιακούς, το βιβλίο κατασκευάστηκε για πρώτη φορά από θράψματα, κωδικοποιήσεις, σύνολα φύλων γραμμένα σε σημειωματάριο. Η αναζήτηση και η συλλογή αυτών των κειμένων θα ξεκινούσε γύρω στα 650. Οι πρώτες εκδόσεις δεν περιέχουν σύντομα φωνήεντα ή διακριτικά σημεία για να διακρίνουν τα σύμφωνα. Σε αυτή τη γραφή μία λέξη μπορεί να έχει έως και 30 διαφορετικές έννοιες. Αυτά τα κείμενα είναι δυσανάγνωστα για τους μη ειδικούς. Να σας εξηγήσω, η αράβικη γραφή δεν έχει φωνήεντα. Είναι όλα σύμφωνα. Τα φωνήεντα, εάν δεν είσαι ειδικός, κάνεις λάθος στη γραφή, στην ανάγνωση της λέξεως.
Τα φωνήεντα είναι στίγματα. Είναι διακριτικά οι τελείες και κόμματα που μπαίνουν πάνω, δεξιά, αριστερά και κάτω και δίνουν το φωνήεν. Δηλαδή, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχει ένα φωνήεν που λέγεται ΒΑΒ. Το ΒΑΒ είναι και το Β, το Β, αλλά είναι και το Α και το Ο, το όμικρον Υ, το Ο και το Ι. Εξαρτάται που μπαίνει ο τόνος. Μία λέξη λοιπόν μπορεί να έχει 30 έννοιες. Φανταστείτε στον αράβικο κόσμο πόσοι κατέχουν αυτή τη γλώσσα. Ένα εξαιρετικό έβριμα έγινε στη Γεμένη, στην πόλη της Σανά, το 1972. Χιλιάδες κορανικά χειρόγραφα που χρονογούνται από τον 7ο και 8ο αιώνα, τα περισσότερα από τα οποία δεν έχουν ακόμα μελετηθεί. Επιβεβαιώνει ήδη ότι το επίσημο Κοράνιο, που υποτίθεται ότι είναι ανέγκυτο, φαίνεται να έχει υποστεί πολλές αλλαγές. Σύμφωνα με τον σκληροπυρηνικό Ισλάμ, ο Χαλίφης Οσμάν έκανε μια τελική κριτική τον 7ο αιώνα, μια αναθεώρηση με 4 έως 7 αντίκεπα που στάλθηκαν στην πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας, όπου στη συνέχεια θα καταστραφεί το πρώτο λιμνικό. Δεν υπάρχουν ίχνοι. Δεν έχουμε κανένα ίχνος αυτού του Κορανίου. Οι ιστορικοί κριτικοί, οι ειδικοί, εκτιμούν ότι η επισημοποίηση συνεχίστηκε περίπου 200 χρόνια μετά τον Οθμάν. Οι πρώτες πλήρες εκδόσεις εμφανίζονται στο 8ο και ιδιαίτερα στο 9ο αιώνα κατά την περίοδο των Αβασίδων. Από τους περσικούς γραμματείς προσθέθηκαν τελείες, το που σας είπα, και προθέσεις για να αποφευθεί η ξερδής ανάγνωση. Σημείωσαν επίσης πολλά σχόλια που εξηγούν τα ακατανόητα περιεχόμενα. Μετά από βίαιες διαφωνίες και διαφορετικές εκδοχές, αποφασίστηκε η τελική του μορφή. Η τελική έκδοση, δήθεν εκείνη του Οθμάν, τέθηκε στο Κάιρο του 1923. 1300 χρόνια μετά το θάνατο του Μωάμεθ. Αλλά ακόμη και με όλες αυτές τις προσθήκες και εξηγήσεις, το Ιερό Βιβλίο του Ισλάμ δεν είναι εύκολο να κατανοηθεί. Ίσως αυτός είναι ο λόγος για τη σημασία της απομνημόνευσης. Είναι τόσο απλούστερο να αναρωτιέται κανείς γιατί ο Θεός δημιούργησε ένα τόσο ατελές βιβλίο. Τα κεφάλαια δεν ταξινομούνται σε χρονολογική σειρά, αλλά κατά μήκος στίχοι καταργούν άλλους χωρίς αναφορά και πολλά αποσπάσματα παραμένουν ασαφή. Δεν γνωρίζουμε πού ή πότε συμβαίνουν πολλές ιστορίες, οι αναφορές, οι χαρακτήρες δεν παρουσιάζονται. Το κείμενο περιλαμβάνει επίσης ένα μεγάλο αριθμό γλωσσικά και υφολογικά λάθη. Διφορούμενες φράσεις και λέξεις σε πολλαπλές κατευθύνσεις. Οι ασάφειες αντιπροσωπεύουν το 25% του συνολικού κειμένου. 25% συνόμη. Ορισμένα αποσπάσματα παραμένουν κατανόητα. Άλλοι αποτελούν το αντικείμενο ερμηνεών που αντικρούονται από την ιστορία. Όπως είναι παράδειγμα η περίπτωση του νυχτερινού ταξιδιού του Μωάμεθ, που πιστεύεται ότι ήταν σε ένα όνειρο. Ενεργείται από φοράδα στο ιερό τζαμί ή σε ένα πολύ απομακρυσμένο τζαμί όπου υπάρχουν μουσουλμάνοι στην Ιερουσαλήμ. Δεν είπε ιερό τζαμί στην Ιερουσαλήμ, είναι από εκεί του Μωάμεθ. Απλά. Το τέμενος Αλάξα που βρίσκεται στην Παλαιστίνη, το τέμενος που κτίστηκε πάνω στον ναό του Σολομώντος, όπου γίνεται όλη η διαμάχη αυτή. Το όνομά του, ο οποίο αναφέρεται στην περιγραφή του Κορανίου, χτίστηκε αργότερα. Η επεξεργασία του Κορανίου πραγματοποιήθηκε σε ένα σκληρό ιουδαιοχριστιανικό πλαίσιο, που περιλαμβάνει μια σειρά από αιρέσεις και ρεύματα. Η τρέχουσα έρευνα προσανατολίζεται προς την προέλευση του Ισλάμ από την Ναζωρέα, μια τάση που συνθέτει τον Ιουδαϊσμό και τον Χριστιανισμό με μεσιανική προοπτική. Θεωρεί ότι τον Ιησού προφήτη. Αυτή η αίρεση αντιτίθεται έντονα στους παραδοσιακούς Εβραίους, γεγονός που εξηγεί την αντιεβραϊκή διδασκαλία του Κορανίου.
Μία παραδοχή καθίσατε σαφείς. Τα πρώτα κοραλιακά χειρόγραφα είναι σχέδια που σκοπό είχαν να αλλάξουν την πίστη των Αράβων. Πολλά δανεικά από τις θρησκείες της προϊσλαμικής περίοδου, όπως τον Μανιχαϊσμό, παραποιημένα κείμενα της Αγίας Γραφής, όπως οι αποκαλύψεις ενός αγγέλου, η νέα σπηλιά, η νηστεία του Ραμαζανίου κτλ. Καθώς και θρύλοι και μύθοι από την ελληνική μυθολογία. Χριστιανικές και εβραϊκές ιστορίες συχνά παραμορφωμένες. Πολλά σημεία του Κορανίου και άλλων μεγάλων κειμένων καθιστούν απίθανο ή αδύνατο όπως ο Μωάμεθ ή την πρώτη αποκάλυψή του στη Μέκα. Ένα από τα πρόσφατα βιβλία του Dan Gibson είναι ιδιαίτερα πιστικό. Ένας άλλος ειδικός ισλαμολόγος Γάλλος, Αλάν Ζομερέ, ανέφερε εδώ τις μεγάλες ανακαλύψεις του. Οι κλιματολογικές, γεωλογικές, γεωγραφικές και τοπογραφικές περιγραφές δεν ανταποκρίνονται στη Μέκα, αλλά στην πέτρα της Ιορδανίας. Έχουμε λοιπόν μία εντελώς διαφορετική τοποθεσία της αποκάλυψης, της τάχα της αποκάλυψης του Μωάμεθ. Άλλοι ερευνητές πιστεύουν ότι στη Συρία τα γεγονότα που περιγράφηκαν έλαβαν χώρα και ότι γράφτηκαν τα πρώτα κεφάλαια. Η Μέκα ήταν στην καλύτερη περίπτωση ένα χωριό. Δεν βρίσκεται στον δρόμο των καραβανιών. Έτσι ώστε από το στοιχείο παίζει, αυτό το στοιχείο παίζει μεγάλο ρόλο στις μουσουλμανικές αφηγήσεις. Τα πρώτα αρχαιολογικά ευρήματα και αναφορά αυτού του τόπου σε ένα χάρτη χρονολογείται από το 900 μετά Χριστόν. Επίσης, δεν υπάρχει ίχνος σε αυτή την πόλη από τις τρεις θεές που αναφέρονται σε πολλούς στίχους, σε αντίθεση με την παρουσία που βεβαιώνεται στη Ιορδανία, τη Συρία και την βόρειο-δυτική σημερινή Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με την Πατρίτσια Κρόμ, αρχαιολόγο, δεν βρίσκουμε στη Μέκα, σε καμία αναφορά, ούτε στα ελληνικά, ούτε στα λατινικά, ούτε στα συριακά, αραμαϊκά και ούτε στα κοπτικά χειρόγραφα. Οι άλλα έντυπα που καταγράφηκαν εκτός της Αραβίας, πριν από την κατάκτηση της Μέκας. Ένα άλλο παράδοξο, τι ιδέα να απογορεύσει την κατανάλωση του χοιρινού κρέατος τον 7ο αιώνα στη Μέκα, καθώς το χοιρινό δεν υπάρχει στην περιοχή αυτή. Οι ερευνητές συνάγουν ότι αυτά τα κεφάλαια γραφτήκαν αργότερα προς τα βόρεια, την Παλαιστίνη και την Ιορδανία, όπου το είδος ήταν παρόν. Τέλος, όσον αφορά τη Μέκα, αναφέρεται το όνομά της μόνο δύο φορές στο Κοράνι. Η λέξη Μωάμεθ εμφανίζεται μόνο 4 φορές στο Κοράνι. Και μάλλον δεν είναι το όνομά του. Αλλά ένας τίτλος. Και ακόμη και αυτές οι 4 αναφορές φαίνεται να ήταν προσθήκες. Για να αντισταθμιστεί αυτό, το παραδοσιακό Ισλάμ θεωρεί ότι όροι προφήτης, κήρυκας, αγγελιοφόρος, απεσταλμένος κτλ., οι οποίες είναι έμμεσες αναφορές του Μωάμεθ, παρουσιάζονται 405 φορές στο Κοράνι. Σύμφωνα με ορισμένους ειδικούς όμως, μάλλον τον Μωυσία αφορά. Αφορούν αυτοί οι όροι, καθώς το όνομά του αναφέρεται 150 φορές. Ο όρος μουσουλμάνος εμφανίστηκε γύρω στα 720 μετά Χριστόν, σχεδόν έναν αιώνα μετά το θάνατο του Μωάμεθ. Στο επίπεδο νομισμάτων, ο Σταυρός, το χριστιανικό σύμβολο, εμφανίζεται στα νομίσματα των Χαλιφάτων μέχρι το 696. Με τον Χαλίφη Αμπελμαλίκ το 700 ξεκινά η διαδικασία της εξαφάνισης του χριστιανικού συμβόλου. Δηλαδή, για περίπου έναν αιώνα μετά τον Ισλαμισμό των Αράβων, τα νομίσματά τους φέρανε το χριστιανικό σύμβολο, το Σταυρό. Το αράβικο αλφάβητο δημιουργήθηκε από χριστιανούς μοναχούς
βασισμένη στην γλώσσα των Ναβατέων. Η Ναβατέ ήταν μια αρχαία φυλή που ζούσε στην Παλαιστίνη και στη Ιορδανία. Βασισμένη στη γλώσσα των Ναβατέων, λοιπόν, τα Ασσυριακά και τα Αραμαϊκά γύρω στο 400 μετά Χριστόν, κοντά στη Βαγδάδη. Την γλώσσα τη μιλούσαν αράβικες φυλές. Οι παλαιότερες και σπάνιες αράβικες υπεγραφές στην περιοχή Χιτζάζ, στη βόρεια Σαουδική Αραβία και Μέκα, χρονολογούνται από το 652, 20 χρόνια μετά το θάνατο του Μωάμεθ. Θα πολλαπλασιαστούν μόνο έναν αιώνα αργότερα. Αυτό είναι ένας ακόμη λόγος να αποκλείσουμε ότι ο Μωάμεθ έζησε στη Μέκα κατά τις πρώτες αποκαλύψεις. Η επιρροή της αραμαϊκής γλώσσας φορτίζει πολύ τα πρώτα κορανικά συγγράμματα συμπεριλαμβανομένων των χειρογράφων της Σανάα της Γεμένης, όπως είπαμε. Πολλοί όροι προέρχονται από αυτή τη γλώσσα, όπως Ισλάμ, Μουσουλμάνος, Ραμαζάν. Είναι αραμαϊκές λέξεις. Αλλά η αραβική θεωρείται από τους Μουσουλμάνους ως γλώσσα που ο Αλλάχ μιλάει με τους Αγγέλους πριν από την ίδρυση του κόσμου. Και το Κοράνι υποτίθεται ότι είναι γραμμένο σε καθαρά αράβικα. Ένας Γερμανός γλωσσολόγος, ο Λούξεμπεργκ, έχει δείξει ότι πολλές ασάφειες και ανοσίες του Κορανίου θα ανάψει αν ερευνούμε τις σημασίες των λέξεων και γραμματικών κατασκευών στα αράβικα αλλά και στα αραμαϊκά που ομιλούνταν στη Συρία. Τα θράσματα της Σανάα, της Γεμένης, περιέχουν μεγάλους αριθμούς αραματισμών. Οι λέξεις και οι μορφές έχουν αφαιρεθεί από τις μεταγενέστερες εκδόσεις για να διατηρήσουν την ιδέα του καθαρού αραβικού στο Κοράνι. Ο μεγάλος αριθμός συνοαραμαϊκών όρων και τύπων που βρέθηκαν στο Κοράνι δείχνει ότι η προέλευση του βρίσκεται μάλλον στη Μεντίνα ή βορειότερα στην καρδιά του εδάφους της Συρίας και όχι στη Μέκα, που ήταν εκτός αυτής της γλωσσικής περιοχής. Ένα παράδειγμα αυτής της γλωσσικής έρευνας η στίχη των ορών. Παράδειγμα, αναφέρεται στο Κοράνι οι νεαροί παρθένοι που ζουν στο Παράδεισο. Είναι ιδιαίτερα να καταλάβουμε, σύμφωνα και με τον Λούξεμπεργκ, πώς είναι δυνατόν η λέξη χούρι που αναφέρεται στο Κοράνιο προέρχεται από την αραβική ρίζα του χούρ, που σημαίνει τσαμπί στα φιλιού. Με ποιους σημειολογικούς λοιπόν προβληματισμούς οι συγγραφείς του Κορανίου την μεταφράζουν ως νεαρούς παρθένους και πώς τα παραποίησαν. Στο Κοράνι λοιπόν βρίσκουμε στοιχεία δανεισμένα από την εβραϊκή και χριστιανική ηθική της Βίβλου και των Ευαγγελίων, καθώς και ήθη από την αρχαία αραβική κοινωνία. Συνοψίζοντας, το Κοράνι περιέχει παραποιημένα αποσπάσματα της Βίβλου. Ένα ψευδεπίγραφο που ανακαλύφθηκε από έναν μουσουλμάνο θεολόγο τον 10ο αιώνα, ο οποίος δεν είχε καταλάβει πώς και γιατί έγινε αυτή η παραποίηση αποσπασμάτων της Βίβλου. Το Κοράνιο περιέχει επίσης κείμενα εμπνευσμένα από τις προσωπικές σκέψεις και πεποιθήσεις του Μωάμεθ, τις παραδόσεις και τα έθιμα του αραβικού παγανισμού, τους θρύλους, τους μύθους και παραποιημένες διδασκαλίες από άλλες παγανιστικές θρησκείες, αλλά και από τα απόκριφα Ευαγγέλια. Ως για την ύπαρξη ενός ουράνιου αρχέτυπου της Γραφής, από το οποίο αντλήθηκε το Κοράνι, είναι μια πεποίθηση που δεν μπορούμε να παραδεχτούμε, γιατί το Κοράνι περιέχει κείμενα που αφορούν την πολυγαμία, την αποκήρυξη, τον ιερό πόλεμο, την συζυγική ζωή του Μωάμεθ, το χαρέμι του και τις ιστορίες γύρω από τις γυναίκες των σύζυγων του. Από τις γυναίκες που είχε στην κατοχή του, όχι μόνο επίσημες, αλλά και παράνομες. Είναι λοιπόν το Κοράνι ο λόγος του Θεού ή είναι ένας λόγος του Θεού ή περιέχει ένα μέρος του λόγου του Θεού? Ο Μωάμεθ κατηγορείται από τους Εβραίους και σκεπτικούς ηγέτες ότι κατέχει πολύ ελάχιστη γνώση της Παλαιάς Διαθήκης. Από την άλλη πλευρά, ο Μωάμεθ
κατηγορεί τους Εβραίους ότι άλλαξαν τις θεϊκές αποκαλύψεις, οι οποίοι ήταν και οι θεματοφύλακες. Όλα τα κορανικά κεφάλαια προηγούνται της ακόλουθης διακήρυξης στο όνομα του Λέιμωρος και Φιλέσπλαχου Θεού. Αυτή είναι η γεμολογία πίστεως. Αυτό μοιάζει έντονα με τους τύπους λατρείας που χρησιμοποιούσαν για τη λατρεία του Βάα, καθώς και τις σημαντικότερες σημίτικες θεότητες. Το μεγάλο ψέμα του Ισλάμ είναι ότι η πηγή της αποκάλυψης που έγινε στον Μωάμεθ είναι ο ίδιος ο Θεός της Βίβλου, που λατρεύεται από τους Εβραίους και από τους Χριστιανούς. Στην πραγματικότητα, ο Αλλάχ είναι το όνομα μιας παγανιστικής θεότητας του Θεού του Φεγγαρίου. Την εποχή του Μωάμεθ στην Αραβία λατρευόταν ένα άγαλμα που φέρει το όνομα Αλλάχ. Δηλαδή ήταν ο Θεός του Φεγγαρίου. Με άλλες 300 και 360 θεότητες. Το Ισλάμ αποκαλείται μία από τις τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες. Στην πραγματικότητα το Ισλάμ είναι μία εξευγενισμένη ιδωλατρία, ένας παγανιστικός μονοθεϊσμός. Ο Μωάμεθ εξάλειψε όλες τις άλλες θεότητες και ανέστησε τον Αλλάχ στην Κάβα. Η Κάβα, ξέρετε πού είναι και τι είναι? Αυτό το βράχο είναι. Μπράβο. Λοιπόν, είναι, εάν δείτε στο ίντερνετ, χτυπήστε Κάβα, θα σας βγάλει σε ένα τεράστιο χώρο που μοιάζει με ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, τεράστιο, και στο κέντρο υπάρχει και ένας κύβος μάτος. Αυτό λέγεται Κάβα. Θα σας πω τι σημαίνει και τι είναι εκείνος ο χώρος. Ο Αλλάχ δεν μεταφράζεται με τη λέξη Θεός, ούτε καν ο Θεός της Βίβλου. Είναι το όνομα της θεότητας του Φεγγαριού. Ο Θεός της Βίβλου είναι ο Ιαχβέ στα εβραϊκά και στα ελληνικά, εγώ είμαι ο Ον, όπως αποκαλύφθηκε στο Μωυσή. Στην αράβικη γλώσσα ο όρος Θεός είναι Ιλάε. Στην ομολογία πίστεως λέγεται ως εξής. Η ομολογία λέγεται Σαχάδα στα αράβικα. Όπως λοιπόν την πει μπροστά ενώπιον μουσουλμάνων, γίνεται μουσουλμάνος. Τόσο απλά. Μία παρένθεση. Την εποχή των Χαλιφάτων, ειδικά την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, πολλοί πληρώσαν τη ζωή τους εξαιτίας αυτού του κακού γουστού αστείου. Διότι οι Χριστιανοί δεν τα πιστεύουν και τα λέγανε απλά. Εάν υπήρχαν δύο μουσουλμάνοι, γι' αυτό είχε μουσουλμάνος. Πήγαιναν κατευθείαν στον καδί, στον δικαστή, στον θρησκευτικό ηγέτη και του λέγανε ο Γιώργος, ο Αποστόλης, ο Κώστας έγινε μουσουλμάνος. Και του έλεγε φέρτε τον εδώ. Του φέρναν μπροστά στον καδί και του λέγανε, του έλεγε ο καδής, του έλεγε ομολόγησες. Να του λέει όχι, αφού σε ακούσαν μάρτυρες. Δηλαδή την πλήρωνε άσχημα, γι' αυτό και έχουμε πολλούς μάρτυρες στην εποχή αυτή. Η Σαχάδα λοιπόν στα αράβικα είναι La ilaha illallah. La ilaha δεν υπάρχει. La ilaha illallah. Δεν υπάρχει άλλη θεότητα παρά μόνο ο Θεός, ο Αλλάχ. Κανένας άλλος Θεός εκτός από τον Αλλάχ. Με την έκφραση ή μάλλον ομολογία ή επιβεβαίωση Αλλάχ που Ακμπαρ. Ο Θεός είναι ο μεγαλύτερος. Δεν εννοεί ότι ο Αλλάχ είναι ανώτερος από άλλες τις άλλες θεότητες. Συγγνώμη. Ναι, δεν εννοεί ότι είναι ανώτερος από τις άλλες θρησκείες, αλλά από τις θεότητες που λατρεύανε στη Μέκα, στην Αραβία. Το Κοράνι λέει, ακούστε αυτό, το μάτι του προφήτη του Μωάμεθ δεν στριβεί μακριά ή παραβιάζεται ούτε για μια στιγμή. Είδε το μεγαλύτερο θαύμα του Κυρίου του. Τι νομίζετε για την Λατ και την Αλκούζα και αυτό το άλλο Μανάτ, το τρίτο είδωλο? Εσείς θα έχετε γιους και ο Αλλά θυγατέρες.
Αυτή η καταρρομή είναι άδικη. Είναι μόνο ονόματα. Εσείς και οι πατέρες σας που τους έδωσαν ονόματα. Επομένως, φαίνεται ξεκάθαρα ο Μωάμεθ ότι πρόκειται για μία θεότητα. Η λατρεία του Αλλά. Υπάρχουν λόγοι που κατήργησε τις άλλες θεότητες της κρίσης που ονόμασαν. Λατ, Αλγούζα, Μανά. Είναι τρεις θεότητες. Τρεις γυναικείες θεότητες. Ο Αλλά δεν θα ήταν σε καμία περίπτωση ο Θεός που αποκαλύφθηκε στον Αβραάμ, στον Ισαάκ και στον Ιακώβ, αλλά μία θεότητα. Ένα είδωρο που τέθηκε υπό τον τίτλο του ενός Θεού. Σύμφωνα με τους ιστορικούς, ερευνητές και αρχαιολόγους, ο Αλλάχ λατρευόταν στην προϊσλαμική κοινωνία και συσχετίστηκε με άλλες χριστιότητες. Τι είναι Αλκάμπα? Ο Αλλάχ λοιπόν ήταν ο Θεός του φεγγαριού που εκπροσωπείται από τη μαύρη πέτρα, την Κάμπα ή μαύρος μετεωρίτης. Στο κέντρο ενός προστατευμένου χώρου ή ενός ιερού περιβόλου, χούμμα και χαράμ. Χαράμ σημαίνει απαγορεύεται, που βρίσκεται στη Μέκα. Σήμερα το Κάαβα είναι ένα κυβικό κτίσμα στο κέντρο του τεραστίου τετράπλευρου τζαμιού που διαμορφώθηκε σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο. Στον τοίχο του είναι σφαγισμένη η μαύρη πέτρα που προσκυνούν οι μουσουλμάνοι. Στη Μέκα λατρευόταν τουλάχιστον, όπως είπαμε, 360 θεότητες πριν από την έλευση του Ισλάμ. Η Μισέλινος, σύμβολο του Αλλάχ, υιοθετήθηκε αργότερα από τους μουσουλμάνους ως οριστικό και γενικό σύμβολο του Ισλάμ. Η λατρεία στην Κάμπα ίσως υιοθετήθηκε όταν η φυλή των Κουραϊς ήρθε από τη Μεσοποταμία και τη Συρία στη Μέκα τον 3ο-4ο αιώνα μετά Χριστόν. Προς τον 5ο αιώνα ήλεγε την πόλη εις βάρος της άλλης φυλής από τη Γεμένη, την Χούζα, περιβάλλεται από σοφούς και ελίτ της φυλής. Αυτή η νέα φυλή έκανε τη Μέκα ένα μεγάλο κέντρο προσκυνήματος για όλες τις φυλές της Αραβίας. Η φυλή αυτή που μόλις είπα, Κουραϊς, είναι η φυλή του Μωάμεθ, η οποία τον έδιωξε. Θα επανέλθει ο Μωάμεθ, θα κατακτήσει τη Μέκα και θα τους σφάξει όλους για να εκδικηθεί. Οι προσκυνητές περιστρέφονται γύρω από τη μαύρη πέτρα σε μια τελετή περικυκλική, μερικές φορές γυμνή, φυλώντας και αγγίζοντας την πέτρα. Η τελετή αυτή περιλάμβανε θυσίες ζώων και σε κάποιες θυσίες παιδιών προς τιμή των ειδώλων και ειδικότερα του Αλλά. Η κυρία θεότητα πριν από την έλευση των Κουράις ήταν η Χαούμπαλ, όπου γινόταν επίσης αιματηρές θυσίες στα ειδώλα. Στην Αραβία ολόκληρες φυλές πέρασαν στον Ιουδαϊσμό, συμπεριλαμβανομένων και των φυλών της Νότιας Αραβίας. Ένας από εκείνους που είχε εντυπωσιαστεί πάρα πολύ από τον Ιουδαϊσμό και τον Μονοθεϊσμό ήταν ένας νέος έμπορος που ονομαζόταν Μωάμεθ Εβν Αβδάλλα. Στα πρώτα στάδια της πνευματικής του αφύπνισης, ο Μωάμεθ εντυπωσιάστηκε πολύ από τους Εβραίους. Αν και τα ταξίδια του τον έφεραν σε επαφή με τον Χριστιανισμό και επηρεάστηκε έντονα από αυτό, το θεωρούσε απαράδεκτο. Έτσι, το δόγμα της τριαδικότητας δεν του φαινόταν αυστηρά μονοθεϊστικό, λέγοντας «Οι άπιστοι είναι αυτοί που λένε ο Αλλάχ είναι ο Μεσσίας, ο γιος της Μαρίας. Οι άπιστοι είναι αυτοί που λένε ο Αλλάχ είναι ένας και τους τρεις μαζί. Υπάρχει μόνο ένας Θεός. Αν δεν παραιτηθούν από τέτοιες αξιώσεις, αυτοί που δεν πιστεύουν ότι ο Θεός είναι ένας, θα τιμωρηθούν αυστηρά». Προκήρυξη Ιερού Πολέμου. Την εποχή ακόμα που ζούσε. Οι εγγενείς αξίες της πίστης σε ένα Θεό, τον Δημιουργό του κόσμου, τον Θεό της δικαιοσύνης και του ίκτου, ενώπιον του οποίου ο καθένας είτε μεγάλος είτε ασήμαντος αναλαμβάνει προσωπική ευθύνη, αυτό που ποτέ δεν σταμάτησε να διακηρύσει το Ισραήλ, ήρθε στο Μωάμεθ.
είχε σίγουρα κάποια γνώση της Τωρά, της Παλαιάς Διαθήκης. Τωρά είναι στα εβραϊκά, τα ουράτ είναι στα αράβικα. Αφού αναφέρει τον Μωυσή μερικές φορές ανακριβώς, είναι αλήθεια, πάνω από 100 φορές στο Κοράνι, όπως είπαμε πριν λίγο, στο Ιερό Βιβλίο της Θρησκείας που ίδρυσε. Από τους 25 προφήτες που αναφέρονται στο Κοράνιο, 19 είναι Εβραίοι και πολλοί από τους τελετουργικούς νόμους του Ισλάμ, όπως η περιτομή και η απαγόρευση της κατανάλωσης χοιρινού κρέατος, αναπαράγουν εκείνες του Ιουδαϊσμού. Και το Μωάμεθ οι Άραβες είναι απόγονοι του Αβραάμ, από τον γιο του, τον Ισμαήλ, που γεννήθηκε από την Αιγύπτια υπηρέτριά του, την Άγαρ, και οι οποίοι είχαν ξεχάσει τις διδασκαλίες του μονοθεϊσμού που κληρονόμησαν κάποτε. Θεωρούσε λοιπόν ότι η αποστολή του ήταν να τους φέρει πίσω. Ο Μωάμεθ φαίνεται να ήθελε να καταστρέψει τον πολυθεϊστικό παγανισμό που επικρατούσε στην πολιτισμική όαση, δίνοντας στους Άραβες την εβραϊκή ηθική, τον μονοθεϊσμό, στη γλώσσα που μπορούσε να καταλάβει και να προσαρμοστεί στον τρόπο ζωής του. Δέχτηκε τον Θεό των Εβραίων και τους προφήτες τους ως ιδέα ενός γραπτού νόμου. Το Κοράνιο, το οποίο είναι ένα υποκατάστατο της Αγίας Γραφής στην αράβικη γλώσσα, με προσθήκη ενός προφορικού νόμου για εφαρμογή από τα θρησκευτικά δικαστήρια. Καθώς το Κοράνιο είναι ένα νομικό βιβλίο. Ό,τι συμβαίνει στο Κοράνιο πρέπει να εφαρμοστεί. Ό,τι έχει ζητήσει ο Μωάμεθ, ό,τι έχει κάνει, μπορούμε να το κάνουμε, διότι είναι νόμος. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο αραβικός κόσμος στον οποίο γεννήθηκε ο Μωάμεθ ήταν σοβαρά ανεπαρκής σε ηθικές αξίες και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. Η Μέκα ήταν έδρα της ιδωλατρικής λατρείας. Οι φυλές της περιοχής λάτρευαν το πάνθεον των θεών, συμπεριλαμβανομένης της Αλλά, θέα του ήλιου και της Αλούζα, μία θέα που σχετίζονται με τον πλανήτη Αφροδίτη, και οι δύο είναι οι κόρες της κυρίας θεότητας που είναι η γνωστή Αλληλά, Αλλά. Στη Μέκα λοιπόν είναι το Κάβα, αυτό το ιερό που περιβάλλει τον διάσημο μαύρο μετεωρίτη, που παλιότερα ήταν αντικείμενο λατρείας. Το ιερό Κάβα περιβάλλει το περίφημο μαύρο. Κάποτε λοιπόν αυτός ο μετεωρίτης ήταν βωμός που γινόταν οι ματηρές θυσίες που προσφερόνται στους θεούς. Η ηθική των άλλων φυλών επίσης μπορεί να χαρακτηριστεί ως χαοτική. Ο ερχόμος του Μωάμεθ στην αραβική κοινωνία ήταν βαρβαρική, καθώς μόνο οι φυλετικές αφοσιώσεις μετρήθηκαν. Τίποτα άλλο εκτός από αυτά δεν έφτανε για να μαλακώσει τη δίψα για οι ματαιρές συγκρούσεις, τις μάχες των μεθυσμένων και τα όργια που επικρατούσαν στη σκληρή επιβίωση της ερήμου. Ποιο ήταν το όραμα του Μωάμεθ μέσα από όλα αυτά? Ο Μωάμεθ λέγεται ότι ήταν αγανακτισμένος από την σκληρή πραγματικότητα που τον περιβάλλει η έρημος. Κατά το έτος 610, στην ηλικία των 40, κατέφυγε σε μια σπηλιά στην έρημο, όπου σύμφωνα με τη μουσουλμανική παράδοση, άκουσε μια σειρά από μυστικιστικά οράματα, συμπεριλαμβανομένων αποκαλύψεις από τον Αρχάγγελο Γαβρίλη. Επέστρεψε από την έρημο, πεπισμένος ότι είχε παραλάβει την πνευματική αποστολή από τον Θεό να μεταμορφώσει την παγανιστική κοινωνία γύρω του. Η αποστολή του θα ήταν να βάλει τέλος στην ακολασία, να κηρύττει την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και την κοινωνική ευθύνη. Ο Μωάμεθ συνέβαλε στην βελτίωση της τύχης των δούλων, ορφανών, γυναικών και των φτωχών και αντικατέστησε την πολυθεία των φυλών με την μονοθεϊστική πίστη, την οποία αποκάλεσε Ισλάμ, που σημαίνει παράδοση στο Θεό. Παραδίδομαι. Η λέξη Ισλάμ σημαίνει παραδίδομαι. Μουσάλλαμ σημαίνει αυτός που έχει παραδοθεί. Υπάρχει εδώ ένα λογοπαίγνιο. Σαλάμ στα αράβικα σημαίνει ειρήνη.
η Καινή Διαθήκη, στην Καινή Διαθήκη όπου ο Κύριος μπαίνει και ευλογεί λέγοντας ειρήνη ημίν, στα αράβικα είναι σαλάμ λιγιαμιάκομ. Οι Άραβες χαιρετάνε σαλάμ αλέικομ, που σημαίνει ειρήνη σε εσάς, ειρήνη σε σένα. Εδώ λοιπόν, για να μην φανεί ότι η παράδοση στο Θεό έγινε με το σπαθί, διότι όταν ξεκίνησαν οι πόλεμοι του Μωάμεθ και των συντρόφων του, ήταν πολύ απλό. Έβαζε το σπαθί πάνω στο κεφάλι του αντιπάλου του και έλεγε «Του σάλλαμα, παραδίδεσαι». Ναι, «Του σάλλαμα» έλεγε. Δηλαδή γινόταν μουσουλμάνος. Και τη ζωή του έζωζε και γινόταν και μουσουλμάνος. Με αυτή την έννοια ανταποκρίνεται ο πιστός στην βούληση που είναι ο νόμος του Θεού. Το Ισλάμ σύμφωνα με τον Μωάμεθ βασίζεται σε 5 πυλώνες. Ο πρώτος είναι η πίστη σε ένα Θεό, δηλαδή δεν υπάρχει Θεός, άλλος Θεός παρά ο Αλλά. Η προσευχή 5 φορές την ημέρα. Η φιλανθρωπία, που αντιστοιχεί 2,5% του εισοδήματος κάθε εργαζόμενο ανθρώπου, το προσκύνημα στη Μέκα, που ονομάζεται Χατζ, μια φορά στη ζωή του μουσουλμάνου πρέπει να το κάνει, και η νηστεία, από την Αυγή μέχρι το Σούρουπο, κατά τη διάρκεια των 30 ημερών του Ραμαζανίου. Ένας έκτος πυλώνας προσθέθηκε αργότερα, ο Ιερός Πόλεμος, που ονομάζεται τζιχάτ. Πρέπει να επισημανθεί ότι η λέξη τζιχάτ είχε αρχικά την έννοια ο εσωτερικός αγώνας μεταξύ του καλού και του κακού. Αργότερα μετατράπηκε σε εξωτερικό πόλεμο ενάντια στον μη μουσουλμανικό κόσμο. Αρχικά ο Μωάμεθ προσέλκυσε πολύ λίγους πιστούς. Μετά από 3 χρόνια είχε μόλις 40 οπαδούς. Όμως εμποτισμένος όπως ήταν από το πάθος που χαρακτήριζε πάντα τους πραγματικούς μεγάλους ονοματιστές, δεν παρατήθηκε. Όσο περισσότερο στρατολογούσε τους πιστούς, τόσο περισσότερο προσέλκυε την προσοχή και την εχθρότητα των αντιπάλων του. Οι έμποροι της Μέκας, τον οποίον επιβίωσε εξαρτιόταν από τις παγανιστικές τοποθεσίες και τις τελετές της πόλης, δεν τείνουν να τον ακολουθούν. Μια συνωμοσία εξφρενδονίστηκε εναντίον του, αλλά τελευταία στιγμή έφυγε. Ενώ η δίωξη των μουσουλμάνων ήταν σε πλήρη εξέλιξη στη Μέκα, η πόλη της Γιαθρή, μια εβραϊκή πόλη, μαστιζόταν από ιστορικές διαφωνίες και μια αντιπροσωπεία εκμυστηρεύτηκε σαν ένθερμος κήρυγες της αποστολής της στη Μέκα για να αποκαταστήσει την τάξη. Μετά την απόκτηση από τους εκπροσώπους της πόλης της υπόσχεση ότι θα λατρεύαν περισσότερο Αλλά, ο Μωάμεθ συμφώνησε να κάνει το ταξίδι. Το ταξίδι του στο Γιαθρίτ το 622, έτος 1 της Αιγύρας. Είναι η αρχή του μουσουλμανικού μυρολογίου. Που έμεινε το όνομα του μυρολόγιου της Αιγύρας. Η ζωή του ήταν ασφαλής και ανοίγονταν νέοι ορίζοντες στην διδασκαλία του. Όταν ήταν στη Γιαθρίτ, πριν πάρει το όνομα της Μεντίνα, η πόλη του προφήτη δηλαδή, που το Ισλάμ άρχισε να αναπτυχθεί και να εδραιωθεί. Μετά το προπύργιο στη Μεντίνα, ο Μωάμεθ κινητοποίησε 10.000 άνδρες οπλισμένους και το 630 ξεκίνησε την επίθεση στη Μέκα, με σκοπό να καθορίσει την Κάβα ως τόπος λατρείας ενός Θεού, τον Αλλάχ. Η επιτυχία του παρέμεινε στην ιστορία. 2 χρόνια μετά τον θάνατό του, όλη η Αραβία είχε εξισλαμιστεί. Εάν ρωτήσετε εμένα, τι πιστεύετε ο Μωάμεθ, πιστεύω ότι ήταν ο πιο σπουδαίος στρατηλάτης και έξυπνος. Πιο σπουδαίος και από τον Μέγα Αλέξανδρο, και από τον Τζέγκις Χα, και από τον Ναπολέοντα, και από όποιον θέλετε. Διότι αυτός ο άνθρωπος κατάφερε να πείσει απλούς ανθρώπους
και να έχει σήμερα 1,5 δισεκατομμύριο πίστους. Είναι λοιπόν σπουδαίος άνθρωπος. Το μόνο εμπόδιο που είχε συναντήσει ο Μωάμεθ στη Μεδίνα, όπως και αλλού, ήταν οι Εβραίοι, οι οποίοι δεν ήσαν πρόθυμοι να δεχτούν την αραβική εκδοχή του Ιουδαϊσμού. Ακριβώς όπως είχαν κάποτε απορρίψει τον Χριστιανισμό, έτσι απέριψαν το Ισλάμ. Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι οι Εβραίοι είχαν πολύ λιγότερες συγκρούσεις με το Ισλάμ παρά με τον Χριστιανισμό. Το Ισλάμ είναι μια καθαρά μονοθεϊστική θρησκεία, ενώ ο Χριστιανισμός και τους Εβραίους ενσωματώνει πολλά δεδομένα από την ιδωλατρική μυθολογία. Το Ισλάμ δεν ισχυρίζεται ότι ο Μωάμεθ ήταν Θεός ή γιος του Θεού ή ότι ο Θεός αποτελείται από τρία μέρη. Το Ισλάμ σέβεται πολλούς νόμους και έθιμα εβραϊκής καταγωγής. Σε αντίθεση με τον Χριστιανισμό, ο οποίος απέρριψε τον νόμο της Τωρά και τον αντικατέστησε με την πίστη στον Χριστό. Το σημαντικότερο σημείο συμφωνίας ήταν ότι ο Αβραάμ ήταν ο πατέρας και των δύο Εβραίων, από τον γιο του Ισά και των Αράβων από τον γιο του Ισμαήλ. Αυτό έκανε τους δύο λαούς αδελφούς λαούς. Αλλά η κυρία διαφωνία ήρθε για το αν ο Μωάμεθ ήταν πράγματι ο τελευταίος προφήτης από τους προφήτες που είχε στείλει ο Θεός και αν ο λόγος του ήταν η τελική αποκάλυψη. Οι Εβραίοι δεν μπορούσαν να δεχτούν ένα τέτοιο ισχυρισμό. Ο Μωάμεθ αισθάνθηκε οδυνηρά αυτή την απόρριψη και αντέδρασε με εκφυλότητα προς Εβραίους. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο προσπάθησε να χωρίσει το Ισλάμ από τις εβραϊκές ρίζες του. Η ημέρα του Θεού από το Σάββατο πέρασε στην Παρασκευή. Η κατεύθυνση προς την οποία προφέρονται οι προσευχές αναπροσανατολίστηκε προς την Ιερουσαλήμ, από την Ιερουσαλήμ συγγνώμη, στη Μέκα. Δηλαδή στα πρώτα χρόνια του Ισλάμ ήταν εβραϊκές συνήθειες. Οι περισσότεροι εβραϊκοί διατροφικοί νόμοι απομακρύνθηκαν από το Ισλάμ εκτός από τις τελετές σφαγής, την απογόρευση του χοιρινού κρέατος και την κατανάλωση αίματος. Επιπλέον, ο Μωάμεθ διακήρυξε ότι οι Εβραίοι είχαν παραποιήσει το ιερό βιβλίο τους, την Τωρά. Δηλαδή ότι ο Αβραάμ δεν είχε προσπαθήσει να θυσιάσει τον Ισαάκ, στο Θεό, στο όρος Μωριά, ένας από τους λόφους της Ιερουσαλήμ, αλλά τον Ισμαήλ, στη Μέκα, όπου είχε προσφέρει να το θυσιάσει στον Αλλά, στη Μαύρη Πέτρα, στην Κάβα. Τελείως διαφορετικές αντιλήψεις. Αν οι Εβραίοι είχαν μέχρι στιγμής απορρίψει τους ισχυρισμούς του Μωάμεθ για το προφητικό αξίωμα, αμφισβήτησαν επιπλέον ανοιχτά ότι αυτό που είδαν ήταν μια μεγάλη διάρρηξη του Ιουδαϊσμού και του Χριστιανισμού. Το μόνο που έκανε τα πράγματα χειρότερα. Ο θυμός και η κατάρα του Μωάμεθ εναντίον των Εβραίων καταγράφονται ως εξής στο Κοράν. Και η ταπείνωση και η δυστυχία τους αποτυπώθηκαν και τους επισκέφθηκε η οργή του Θεού. Από όλους τους άνδρες, σίγουρα θα βρει τους Εβραίους, ως το πιο έντονο μίσος όλων των πιστών. Είναι πολίτες σφάλματος. Είναι πολίτες σφάλματος και επιδιώκουν να σας οδηγήσουν στην απομάκρυνση. Αλλά ο Θεός τους έχει καταδικάσει για τη δυσπιστία τους. Ορισμένοι από τους οπαδούς του ερμήνευσαν τα λόγια του Μωάμεθ ως ευκαιρία να απολαγούν από τους Εβραίους. Άλλοι μουσουλμάνοι, αντίθετα, επέμεναν στην κοινότητα κληρονομιάς και πεποίθησης που τόνισε και ο ίδιος ο Μωάμεθ και αντιμετώπισαν τους Εβραίους με λιγότερο μίσος. Για να δούμε τώρα εάν το Ευαγγέλιο μιλάει τον Μωάμεθ. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Πολλοί μουσουλμάνοι πιστεύουν. Τα λέω μουσουλμάνοι, όχι απλά μόνο μουσουλμάνοι, θεολόγοι. Ειδικοί, μεγάλοι ημάμιδες, μεγάλοι μολάδες ισχυρίζονται ότι ο Χριστός μιλάει για τον Μωάμεθ. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο κομμάτι. Στο κεφάλαιο 7 του Κορανίου λέει: αυτοί που ακολουθούν τον απεσταλμένο, τον καλό προφήτη, που βρίσκονται στα σπίτια τους οι επιστολές του, το Τωρά και το Ευαγγέλιο. Τι καταλάβατε? Ο απεσταλμένος, αυτοί που ακολουθούν τον απεσταλμένο, δηλαδή τον Χριστό, τον αποκαλεί καλό προφήτη, που βρίσκονται όπου στο σπίτι τους οι πιστοί, έχουν και την Παλή Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο στα Αράβικα και στο Κοράνιο είναι Ιντζίλ.
Η Ιγγείλ είναι η λίγο παραπίση του Ευαγγελίου. Στη Σούρα 61 γράφει: «Και όταν ο Ιησούς, ο Υιός της Μαρίας, είπε, «Ω παιδιά του Ισραήλ, είμαι αληθινά πεσταλμένος του Θεού σε εσάς», επιβεβαιώνοντας την Τωρά το τι προϋπήρχε πριν από μένα και ανακοινώνοντας έναν απεσταλμένο που θα έρθει μετά από μένα, το όνομα του οποίου θα είναι ο πιο ένδοξος, ο Άχματ». Η λέξη Άχματ σημαίνει ο πιο ένδοξος. Η διαφορά μας ποια είναι? Η διαφορά αυτή συζητήθηκε έντονα την εποχή του Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού, ο οποίος έγραψε ένα περίφημο έργο κατά αιρετικών. Εκεί λοιπόν υπάρχει ολόκληρη διδασκαλία για το Ιστορικό και είναι κρίμα πραγματικά που πολλοί αγνοούν αυτό το έργο, ενώ το ξέρουμε εμείς οι θεολόγοι όταν κάνουμε σπουδές, μετά το ξεχνάμε. Εάν το μελετήσετε, βρείτε το εσείς. Μπορεί να υπάρξει στο Ιντερνετ ή σε καμία βιβλιοθήκη. Έχει πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις με τους σοφούς του Ισλάμ απευθείας. Οι διαφορές μας λοιπόν είναι ο Παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα. Αυτοί τι πιστεύουν όμως? Ακούστε. Υπάρχουν έξω από τον Κοράνι προφητείες για τον Μωάμεθ. Υπάρχουν. Υπάρχει πριν από τις γραφές του Κορανίου που μιλούν για την έλευσή του. Μερικοί μουσουλμάνοι πιστεύουν ότι στο Ευαγγέλιο, στο κατά Ιωάννη, μάλιστα συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο 16, στίχος 7, αναφέρεται στην προφητεία που αναφέρεται στη Σούρα 7, 157 και 61 του Κορανίου. Οι μουσουλμάνοι γνωρίζουν ότι το αρχικό κείμενο της Καινής Διαθήκης γράφτηκε στην ελληνική γλώσσα. Αντί του Παρακλήτου, επέλεξαν το δεύτερο τρόπο παραποιημένο για να το διαβάσουμε Περίκλητο, που μεταφράζεται ο ένδοξος, αντί του Παρακλήτου, που σημαίνει αυτός που παρηγορεί, που θα μιλά στη θέση σας, που θα είναι συνήγορος. Οι μουσουλμάνοι με βάση το Κοράνιο λένε ότι ο στίχος του Ιωάννη, στο κεφάλαιο 14 και 16, είναι μια προφητεία για τον ερχόμενο του Μωάμεθ. Η λέξη Περίκλητος, ο ένδοξος, αναφέρεται στην αραβική ονομασία Άχμαρ, ψευδόνυμο του Μωάμεθ το Κοράνι, και οι δύο έχουν την έννοια ο δοξασμένος ή ο ένδοξος. Η ελληνική γλώσσα όμως επιβεβαιώνει ότι είναι ο Παράκλητος. Στην πραγματικότητα, οι μουσουλμάνοι έχουν αντικαταστήσει μέσα στη λέξη τα φωνήεντα, όπως είπα πριν λίγο. Αντί το Α, το Ε και το Ω του Παρακλήτου, έχουν αντικαταστήσει με το Ε, Ι, Ε και Ω του Περικλήτου. Στις εβραϊκές και αραβικές γλώσσες, όπου τα φωνήεντα δεν συμπεριλαμβάνονται στη γραφή, μπορεί κανείς να αναρωτηθεί ποιες είναι οι προθέσεις του συγγραφέας αυτό ή εκείνο το φωνήεν. Αυτό δεν σημαίνει στα ελληνικά, καθώς όλα τα φωνήεντα είναι σε αυτή συγγραμμένα σε όλα τα ελληνικά κείμενα. Ανεξαρτήτως των αμφιβολιών, όπως και η λέξη για το Παράκλητος, μπορεί κανείς άνετα να συμβουλευτεί ένα από τα υπάρχοντα χειρόγραφα διαθέσιμα που βρίσκονται στο Λονδίνο, στην Βρετανική Βιβλιοθήκη, από δύο κώδικες, το Codex Sinaiticus και το Codex Alexandrinus. Υπάρχουν περισσότερα από 70 χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης στην ελληνική γλώσσα πριν από τον Μωάμεθ. Σε κανένα από αυτά δεν βρέθηκε η λέξη Περίκλητος. Όλα τα χειρόγραφα χρησιμοποιούν τη λέξη Παράκλητος και η λέξη Περίκλητος δεν εμφανίζεται πουθενά, ούτε καν στην Παλή Διαθήκη. Επομένως, ο Μωάμεθ δεν μπορεί να είναι ο Παράκλητος. Το κεντρικό σημείο αυτού του επιχειρήματος για ένα μουσουλμάνο είναι η επιθυμία να βρεθεί μια προφητεία σχετικά με την έλευση του Μωάμεθ στην Τωρά του Μωυσή και στο Ιντζίλ των χριστιανών. Χωρίς αυτό το επιχείρημα, η αρχή της εξουσίας του Μωάμεθ μπαίνει σε ένα φαύλο κύκλο, ξεκινώντας από το Κοράνι με εξουσία από το ίδιο το Μωάμεθ και ούτω καθεξής. Αλλά το γεγονός ότι δεν υπάρχει στο Ευαγγέλιο καμία προφητεία του Ιησού ή του Μωάμεθ θέτει ένα πρόβλημα για τον μουσουλμάνο που πρέπει να επιδιώξει εξωτερικά κριτήρια για να μας πείσει για τον ερχομό του προφήτη του, χωρίς αποδεικτικά στοιχεία αδιαμφισβήτητα μέχρι τώρα.
Ένα άλλο πρόβλημα προκύπτει. Τελειώνω έτσι. Προκύπτει όταν ο μουσουλμάνος ανοίγει στην Καινή Διαθήκη το Ευαγγέλιο του Ιωάννη στο κεφάλαιο 14-16. Και εγώ ερωτήσω τον πατέρα και άλλον παρά και τον δώσει μην ή να μένει με θυμόνι στον αιώνα. Πολλοί μουσουλμάνοι παραθέτουν αυτόν τον στίχο καθώς και τον Ιωάννη και κλείνουν την ίδια θήκη. Δεν συνειδητοποιούν ότι είναι επικίνδυνο, όπως στην περίπτωση αυτή, να διαβάσει κάθε στίχο έξω από το πλαίσιο. Αν ο αναγνώστης διαβάσει λίγο παρακάτω από τους στίχους 14, το κεφάλαιο 14, 16, 16, 17, θα βρει σε ποιον αναφέρεται ο Ιησούς μιλώντας για το παράκλητο. Σύμφωνα λοιπόν με το πλαίσιο του Ιωάννη, ο Ιησούς λέει ότι ο παράκλητος είναι, δεν είναι άνθρωπος. Μένει μαζί σας για πάντα. Ένας άνθρωπος δεν ζει για πάντα. Το πνεύμα της αληθείας, αυτό είναι ο παράκλητος. Σας τα αναλύω για να καταλάβετε πώς μπορεί κάποιος άνετα και εύκολα να στρώσει επιχειρήματα όταν θα έχετε μια ευκαιρία με ένα μουσουλμάνο. Ο παράκλητος λοιπόν είναι το πνεύμα της αληθείας. Ένας άνθρωπος δεν είναι πνεύμα. Ο κόσμος δεν τον βλέπει. Ένας άνθρωπος είναι ορατός. Ο άνθρωπος είναι ο Μάμερ, έτσι, κάνει τη σύγκριση. Και δεν τον γνωρίζει ο κόσμος. Ένας άνθρωπος είναι γνωστός σε όλους. Θα είναι μέσα σε εσάς, λέει ο Κύριος. Ένας άνθρωπος δεν μπορεί να είναι μέσα σε κάποιον άλλο. Είναι τόσο απλό. Αφού πιστεύουν ότι ο Ιωάννης γράφει τον Μάμερ, πώς είναι δυνατόν. Ο Ιησούς δείχνει ότι ο παράκλητος έχει μια συγκεκριμένη αποστολή. Είναι εκείνος που θα μαρτυρεί για τον Ιησού και τον Πατέρα. Το Άγιο Πνεύμα το οποίο ο Πατέρας θα στείλει στο όνομά μου. Θα σας υπενθυμίσει όλα ό,τι εγώ σας είπα. Θα καταδικάσει τον κόσμο για την αμαρτία. Αυτός θα με δοξάσει. Ο Ιησούς διευκρινίζει ότι ο παράκλητος είναι πνεύμα. Πνεύμα αληθείας είναι το Άγιο Πνεύμα. Η απάντηση στους μουσουλμάνους είναι ότι το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε 50 μέρες μετά την Ανάσταση του Ιησού. Το πλαίσιο καθιστά σαφές ότι κανένας άνθρωπος, προφήτης, κανένας άγγελος δεν μπορεί να έχει την ποιότητα του παρακλήτου, αφού δεν είναι μαζί μας για πάντα. Δεν είναι ορατός. Συγγνώμη, είναι μαζί μας για πάντα, δεν είναι ορατός, δεν είναι γνωστός, είναι μέσα σε εμάς και θα υπενθυμίζει στους ανθρώπους τι έκανε ο Ιησούς, εκδηλώνοντας τη δόξα του ίδιου του Κυρίου. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα έχει. Τα έχει το Άγιο Πνεύμα, που ο Ιησούς αναγνωρίζει στο Ευαγγέλιο ως ο παράκλητος. Αυτός μόνο ενσωματώνει όλες αυτές τις ιδιότητες. Είναι σαφέστατα ότι ο παράκλητος που μιλάει ο Ιησούς είναι το Άγιο Πνεύμα, ο οποίος κατέβηκε 10 μέρες μετά την ανάπτυξη του Ιησού, τη μέρα της Πεντηκοστής, που σημαίνει την Πεντηκοστή, από τη μέρα της Ανάστασης. Δηλαδή, 570 χρόνια πριν από τον Μωάμεθ. Τα κεφάλαια 7 και 61 μιλούν λοιπόν για έναν προφήτη που ονομάζεται Αχμαντ, το οποίο αποκαλύφθηκε από την Τωρά και το Ιντζίλ. Επομένως είναι απολύτως απαραίτητο να το βρούμε. Διαφορετικά ο Μωάμεθ δεν έχει αποδείξεις έξω από το Κοράνι της αποστολής του ως προφήτη. Κατά συνέπεια, η αρχή της πίστεως του, ενός δισεκατομμυρίου μουσουλμάνων βασίζεται μόνο στη μαρτυρία ενός συνηθισμένου ανθρώπου, τον Μωάμεθ, ο οποίος παραπέμπει στο Κοράνι, το οποίο μαρτυρεί τον Μωάμεθ. Το Κοράνι. Μία μαρτυρία εκπληδωμένη σε έναν κύκλο, απαράδεκτη για τους μουσουλμάνους. Απομένει μόνο να πιστεύουν ότι οι στίχοι του Ευαγγελίου του Ιωάννη ισχύουν μόνο για τον Μωάμεθ. Αυτό το αφήσω, θα το πω περιληπτικά. Έτσι. Αυτό αφορούσε, αν και δεν είναι πολύ, είναι τα δύο ρεύματα του Ισλάμ. Οι Σουνίτες και οι Σιίτες. Είναι. Υπάρχουν, όταν πέθανε σε πολλά σημεία ο Μωάμεθ, μπορούμε να συγκρίνουμε τον Αλέξανδρο. Πέθανε και δεν άφησε διάλογο. Όταν λοιπόν ήρθε η στιγμή της διαδοχής, υπήρχαν πολλοί. Δύο ήταν οι επιτεπέστατοι. Ο ένας ήταν ο Αλή, ο γαμπρός του και πνευματικό του τέκνο. Και υπήρχε και Αμπουμπάκρ. Ο Αμπουμπάκρ ήταν ο πιο έμπιστος συντρόφος. Έπρεπε ένας από τους δύο να είναι ο διάβολος.
Έγινε λοιπόν μια σκληρή και μακρή διαμάχη, όπου στο τέλος η πλειοψηφία των συντρόφων, οι σύντροφοι είναι αυτοί που, για να καταλάβετε, είναι οι Απόστολοι του Ιησού, είναι οι σύντροφοι μου Μωάμεθ. Αυτοί λοιπόν, οι οποίοι ήταν στρατιλάτες, έτσι, ήταν αιμοσταγείς, δολοφόνοι, δεν ήταν Απόστολοι με καμιά. Λοιπόν, αποφάσισαν να διορίσουν τον Αμπουμπάκρ, ο οποίος ομολογούσε, όπως και οι άλλοι, την ορθόδοξη εισαγωγικά πίστη του Ισλάμ. Δηλαδή την ισχυροκριτική πλευρά. Ενώ ο Αλή ήταν πιο προοδευτικός. Έτσι έγινε λοιπόν το σχίσμα, έγινε ένα μεγάλο σχίσμα, μεγάλη διαμάχη, πολύ σφαγή, και στο τέλος ο Αλή πήρε τους συντρόφους του, τους φίλους του, τους πιστούς του και την οικογένειά του και έφυγε. Έφυγε πρώτα το Ιράκ. Διότι, ξέρετε, υπάρχει μια πόλη, γερή πόλη στο Ιράκ, η Κάρβαλα. Αυτοί λοιπόν κάθε χρόνο οι οπαδοί του Αλή λέγονται Σιίτες. Σιίτες από τη λέξη Σία στα αράβικα, που σημαίνει ανάμνηση της σφαγής, του διωγμού. Διότι σφαχτήκανε τα παιδιά του Αλή από τους οπαδούς των άλλων συντρόφων. Δηλαδή σφάξανε τα εγγόνια του Μωάμεθ, για να καταλάβετε. Βέβαια δεν ξέρω ποια εγγόνια είχε αυτός ο άνθρωπος, πόσες γυναίκες είχε. Πάρα πολλές. Τέλος πάντων, αυτή η διαμάχη επικράτησε μέχρι και σήμερα. Γνωρίζετε πολύ καλά τη διαφορά που έχουν η Σαουδική Αραβία και το Ιράν. Είναι ένα απλό παράδειγμα. Γιατί διαφορούν? Διότι εκεί που λέγεται η ομολογία της πίστεως «La ilaha illallah» «Ουα Μουχάμμαντ ουα Ρασούλαλλαχ», που σημαίνει ότι ο Θεός είναι ένας, ότι ο Μωάμεθ είναι ο προφήτης του, οι Σιίτες προσθέσανε και ο Αλή είναι φίλος του Θεού. Λοιπόν, αυτή είναι η διαφορά, αυτές είναι τα δύο μεγάλα ρεύματα του Ισλάμ που επικρατούν σήμερα. Ας σταματήσω εδώ πέρα, διότι υπάρχουν πάρα πολλά που μπορούσαμε να πούμε, αλλά... Ας ξεφύγουμε λίγο από τα δύο πιο διάσημα έτσι ρεύματα, τους Σουνίτες και τους Σιίτες. Θέλω να αναφερθείτε στους Σούφι και τους Αλεβί. Έχετε ζήσει, είχατε κάποια σχέση με αυτούς τους ανθρώπους? Ξέρει πολλά. Και κάτι που με αφού απαντήσετε αυτό το ερώτημα. Πώς μπορεί ένας ξινός να συζήσει ευκολότερα με τους Σούφι και τους Αλεβί? Δεν άκουσα το αρχαίο. Μπορεί ένας ξινός να συζήσει? Να συζήσει τι είναι, σαν ζευγάρι? Όχι, δεν είναι ούτε. Ή φιλία. Όλα μιλούσα στο φιλία, σε μια κοινωνία. Ναι. Με πιο εύκολα, με έναν Σούφι και με έναν Αλεβί. Ο Σούφι τι είναι ο Σούφι? Είναι ένας... Η λέξη είναι ελληνική, η οποία σημαίνει σοφός. Ο Σούφι είναι ένας σοφός άνθρωπος, ο οποίος υπήρχε από την εποχή του Αλή, διότι ο Σουφισμός είναι η ιδεολογία του Αλεβί, των Αλεβιτών. Αλεβί πρέπει να το Αλή. Το πιάσες? Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν χωριστήκαν σε πάρα πολλές ομάδες. Και υπήρχε μια τάση ενός είδου μοναχισμού που οι Σουνίτες δεν το δέχτηκαν. Γι' αυτό και έγινε μεγάλη μάχη. Δεν νοείται στο Ισλάμ να υπάρχει μοναχισμός, ενώ οι Αλαβίτες για τους υπήρχε δυνατότητα. Γεννήθηκαν λοιπόν ρεύματα μοναχισμού, μυστικισμού, περισσότερο προς το Αζερβαϊτζάν, στις μεγάλες πόλεις εκεί και στο Ερτεμπίλ και στο Ταςκέντ, στην Ταςκέντη και στο Ιράκ, στην Κάρβαλα, στην γενέτειρα που θαύτηκε ο Αλή και στο Ιράν. Λοιπόν, υπήρχαν ρεύματα τα οποία αυτοί οι Σουφοί ήταν και δερβίσιδες. Ήταν και, θα γελάστε, μπουνταλάδες. Μπουνταλάς, ακούστε να σας πω, στα τουρκικά σημαίνει, που γυρίζανε οι Αράβικοι,
Σημαίνει «Άβοντα Άλλα», δηλαδή «Ο δούλος του Θεού». «Μπου Άλλα», «Μπουνταλά». Στην τουρκική γλώσσα, «Μπουνταλά» είναι μια βρισιά, όπως και πέρα στα ελληνικά. Δηλαδή, κορελεύεις κάτι, είναι «Μπουνταλά», «Μπουνταλά» είναι «Ρίφ». Πρέπει «Μπλάκα», ξέρω εγώ σήμερα. Λοιπόν, κι όμως, είναι ένα ρεύμα μυστικισμικού χαρακτήρα. Τον 15ο αιώνα, την εποχή που οι Τούρκοι και οι Οθωμανοί άρχισαν να ανεβαίνουν, είχαν έναν εχθρικό αντίπαλο, γείτονα, τους Ισμαηλίτες στο Ιράν, οι οποίοι ήταν Σιήτες. Έστελνε το Ιράν, ας το πω, ιεραποστόλους, για να διδάξουν τη σωστή πίστη στους Σουνίτες Τούρκους. Εκεί λοιπόν ένας, δύο, τρεις Σουλτάνοι τους μαζέψανε και τους έστειλαν στην Ευρώπη, διότι η δασκαλιά τους ήταν πολύ κοντά στην χριστιανική δασκαλία. Τους έστειλαν στην Ευρώπη, αγαπητοί μου, στην Αλβανία, στα Σκόπια, στην Βοσνία και στην Βουλγαρία. Έξω και ο εξλαμισμός της Ευρώπης. Από αυτός έγινε. Από τους Σουφί, τους Δερβίσιδες, τους μυστικιστές που έδιωξε ο Σουλτάνος για την Ευρώπη και να κάνει την Ευρώπη. Και διδάσκανε και λέγανε αυτοί τους Αλβανούς, οι οποίοι δεν ήταν μουσουλμάνοι, αλλά ήταν χριστιανοί, η πλειοψηφία. Δεν ήταν πολύ δυσκόλυπτοι, ήταν χριστιανοί όμως. Δεν ήθελε πολύ να αλλάξουν πίστη στον Αλβανί και οι Βόσνοι και οι Βούλγαροι, γιατί στην Βουλγαρία πάνε ένα εκατομμύριο Βούλγαροι που είναι μουσουλμάνοι. Στη Βοσνία είναι 2 εκατομμύρια. Λοιπόν, η δασκαλία είχε σαν επίκεντρο θέμα μια χριστιανική ύπουλη, πολύ ύπουλη χριστιανική δασκαλία. Και έτσι τους παρέσυρα. Στην Αλβανία, παράδειγμα, το Ισλάμ είναι πολύ περίεργο. Δεν μοιάζει με το Ισλάμ της Τουρκίας. Έγινε ότι υπάρχει εκεί ένα Ισλάμ που βασίζεται στην δασκαλία των Μπεκτασί. Οι Μπεκτασί είναι Σούφιδες, ήταν Σούφιδες στην αρχή, ήταν Αλεβίδες. Αυτοί, παράδειγμα, επιτρέπουν την κατανάλωση του αλκοόλ. Γιατί είχαν έρθει, οι πρώτοι Σουφοί είχαν έρθει στην Καπαδοκία. Και δεν είχε. Γνώριζαν ότι στην Καπαδοκία υπάρχει ένα υπέδαφο ασκητικού χαρακτηρίου. Ήρθα λοιπόν στην Καπαδοκία και ο πρώτο μεγάλο Σουφί, ο Τζελαλεντίν Μεβλανά Ρουμί, εγκαταστήθηκε εκεί στα χώματα που ήταν ο Μέγα Βασίλειο, ο Λιγόριο, όλοι ο Άγιο Αμφιλόγιο, οι Κονοί, όλοι οι μεγάλοι πατέρε. Οι ασκητές αυτοί εκεί δεν είχε. Ο Σουφισμός γεννήθηκε στην Καπαδοκία. Και πριν ακόμα τους πατέρες, η περιοχή αυτή είχε στοιχεία λατρείας από τους προηγούμενους λαούς, όπως οι Γαλάτες που ζούσαν εκεί. Οι Αλεβίτες, πρόσεξε, υπάρχουν δύο ειδών. Είναι πολλοί αυτοί οι Σιήτες, με είναι χωρισμένοι σε πολλές ομάδες. Υπάρχουν δύο. Ονομάζονται. Η μία ομάδα λέγεται Αλαουίτες, Αλεβίδες, συγγνώμη, και η άλλη είναι Αλαουίτ. Οι Αλεβίδες είναι περισσότεροι Κούρδοι. Οι άλλοι είναι Άραβες. Είναι αυτοί που ζουν στη Συρία. Δηλαδή που ζουν στη Συρία και στην Αντιόχεια. Εγώ τους γνωρίζω πολύ καλά τους ανθρώπους. Είναι πολύ πρόβλεπτοι. Αυτοί προσεύχονται μία, θα πούνε, ο Παναγίτσα μου, θα πούνε, την άλλη θα πούνε, ο Μουάμεθ σώσε με. Δηλαδή είναι άνθρωποι έτσι διπολικοί. Δεν έχουν τζαμιά, έχουν θεμένους που είναι συνήθως ονόματα παλιές διαθήκης. Έτσι για να έχετε και μια πληροφορία, μια ιδέα το τι γίνεται εκεί, σε αυτήν την περιοχή στην Αντιόχεια, υπάρχει και ένα τέμενος αφιερωμένο σε δύο γιατρούς, περίφημους γιατρούς, Κοσμά και Δαμιανό. Λέγεται ότι είναι ο τάφος των Αγίων Κοσμά και Δαμιανό. Το έχουν οι Αλεβίτες και το λατρεύουν. Εμείς έχουμε ξεκινήσει δικαστήρια, γιατί μπορούμε, στην Τουρκία. Όχι μόνο, και παράδοξα. Και όμως μπορούμε. Για να πάρουμε το χώρο αυτό. Γιατί πιστεύουμε ότι είναι ο τάφος τους. Όχι, ποιο πατέρα, ότι είναι η Συρία. Η κοινότητα που ζει εκεί πέρα, οι απομένοντες. Υπάρχουν πολλά τέτοια έτσι μέρη στην Τουρκία που οι Αλεβίτες το αξιοποιούν αυτόν τον τρόπο. Στην τελευταία έκδοση του Κορανίου, υπάρχει κάποιο κομμάτι που να αναφέρεται στους Έλληνες Ορθόδοξους και να λέει στους μουσουλμάνους
να μην επιτεθούν στην Ελλάδα γιατί θα πάθουν την ΑΙΟΣ. Καταρχήν ο Μωάμεθ όταν αποφάσισε, όταν κατέκτησε μάλλον τις περιοχές εκείνες, είπε στους μουσουλμάνους, στους συντρόφους του, διαδόχους, που δεν υπήρχε διαδόχος συγκεκριμένος, αλλά στους συντρόφους του, ότι τους ανθρώπους αυτούς, τους χριστιανούς και τους Εβραίους, μην τους πειράξετε. Είναι άνθρωποι του βιβλίου, έτσι λέγονται. Εχλικητέ. Εχλικητέ σημαίνει οι άνθρωποι του βιβλίου. Τους έβαλε όμως υπό την προστασία του, πρόσεξε. Και τους επέβαλε ένα φόρο. Ονομάζεται δμμα, ζημί στα τουρκικά και δμμα στα αράβικα. 10% επιπλέον από το κέρδος τους. Πληρώνεται. Πολλές φορές στην εποχή των Τούρκων, Τούρκοι ζηλεύανε το καθεστώς αυτό. Θέλανε δηλαδή να γίνουν χριστιανοί γιατί ήταν υπό την προστασία του Σουλτάνου. Και ο Σουλτάνος δεν ήταν χαζός, ούτε ο Χαλίφης, διότι πληρώνανε λεφτά, πολλά λεφτά. Ενώ υπήρχαν κάποιες έτσι απογορευτικά, όπου ένας Εβραίος και ένας Χριστιανός, όταν περνούσε ένας Μουσουλμάνος, έπρεπε να σκύψει το κεφάλι του. Δεν είχε δικαίωμα να λάβει σε κοράδα, σε άλογο. Ήταν τα προνόμια του. Αυτό τα προνόμια που είχαν οι Έλληνες από τον Μωάμεθ. Δεν ήταν προνόμια. Μιλάμε για τον Μωάμεθ, τον προφήτη, όχι τον προφητή, μην τα μπερδεύουμε. Άλλο αυτό. Τα προνόμια του Μωάμεθ, τον προφητή είναι άλλα. Άμα θέλετε μια μέρα να σας κάνω ένα σεμινάριο για τις σχέσεις των Ελλήνων με την Οθωμανική διοίκηση, θα διαπιστώσετε ότι άλλα λέμε και άλλα έχουν συμβεί. Λοιπόν, υπήρχε μια προστασία των ανθρώπων του βιβλίου. Τώρα για την Ελλάδα, προσέχετε, υπάρχει και ένα άλλο βιβλίο εκτός του Κορανίου που λέγεται Χαδίθ. Χαδίθ είναι, ας το πω, μοιάζει με τα πατερικά κείμενα, το αντίστοιχο, όπου εκεί εφαρμόζονται κατά λέξη, ό,τι λέει. Είναι γραμμένα από ανθρώπους σπουδαίους του Ισλάμ και τα πιστεύω. Εκεί προφητεύει, είναι και προφητείες, προφητεύει, το οποίο δεν έγινε με τον τρόπο που το είπαν αυτοί, ότι κάποτε η πρωτεύουσα των Ρωμιών θα πέσει, θα την πάρουμε εμείς. Μετά από 12 προσπάθειες, δεν πήρε. Δηλαδή, καταλάβεις πώς είναι το πνεύμα. Όλα είναι το Κοράνιο, είναι νομοκανονικό και προφητικό. 3/4 του Κορανίου, όπως θα καταλάβατε και το είπα, είναι παρμένα από την Παλιά και την Ίδια Θήκη. Και αν κάποιος πάει πιο πέρα στις έρευνές του, θα διαπιστώσει ότι είναι ψαλμοδίες. Είναι δοξολογίες στο Θεό. Παρμένες όπως είναι. Κολλημένες. Και μάλιστα, εκεί που ο Μάμεθ χρησιμοποίησε πολύ πράγμα ήταν τα απόκριφα. Τα απόκριφα, ξέρετε τι είναι. Τα απόκριφα Ευαγγέλια. Αυτά δεν κυκλοφορούν. Είναι ιστορίες που γραφτήκαν πριν τον Ιησού, την εποχή του Ιησού και μετά τον Ιησού για τον Ιησού. Και για την Παναγία και για τους Αποστόλους. Λίγο κάποια υπερβολικά ιστορίες, δηλαδή περισσότερο μοιάζουν με επιστημονική φαντασία παρά με την πραγματικότητα. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας τα έκοψε. Αυτά λοιπόν υπάρχουν. Αυτά τα πήρε ο Μωάμεθ. Θέλω αυτό. Διαβάζανε, ήταν γύρω του ουλεμάδες, 20-30. Είχα μαζέψει πολλές πηγές. Διάβασα πολύ. Αυτό θέλω. Σήμωσε. Έτσι είναι το Κοράνι. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία είναι. Βεβαίως, προσέξτε, αυτά δεν μπορείτε να τα πείτε σε ένα μουσουλμάνο. Όχι τόσο πολύ, αλλά θέλει προσοχή. Δηλαδή, μπορείτε να μπείτε μια συζήτηση μαζί του. Οι μουσουλμάνοι δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αμέσως μαχαίρια να σφάξουν. Προς Θεού. Εγώ έζησα προσωπικά, έζησα μεγάλο σε μια ηλικία, σε μια γειτονιά με μουσουλμάνους. Και για να γελάσετε, έτσι, να δείτε πώς είναι τα πράγματα, όταν ήμουν παιδί στο δημοτικό, είχαμε δύο ομάδες. Παρέες. Η δική μου παρέα δεν ήταν όλο χριστιανή. Ήταν και Τούρκοι και Άραβες, μουσουλμάνοι.
Και είχαμε αντιπάλους χριστιανούς και μουσουλμάνους. Δεν παρά έτσι. Ζούσαμε δηλαδή, ήταν μια κοινότητα. Έχουμε πολλά ήθη και έθιμα, χριστιανοί και μουσουλμάνοι, ειδικά στην Τουρκία και στις αραβικές χώρες, που πηγάζουν από την εμπειρία. Για να καταλάβετε ότι το Ισλάμ είναι μια θρησκεία η οποία είναι αντίγραφο του χριστιανισμού και του Ιουδαϊσμού. Το λέει και ο Ιωάννης ο Δαμαστινός. Γιατί ξέρετε, διότι είναι η μόνη αίρεση που αποδέχεται ότι η Παναγία ήταν παρθένος. Όλες οι άλλες αιρέσεις δεν το δέχονται. Επομένως, το Ισλάμ είναι ανώτερο και από τον Οριγένη και από τον Άριο και από τον Τερτουλιανό. Είναι ανώτερο από όλες τις αιρέσεις. Το παράδοξο στο κόσμο, το Κοράνιο, ποιο είναι? Ότι λέει ο Μωάμερ, ο Ιησούς, α, ξέχασα να σας το πω αυτό, ξέχνει. Υπάρχουν 10 προφητείες του Μωάμερ, πολύ σπουδαίες και πολύ σημαντικές, που οι μουσουλμάνοι κλείνουν τα μάτια. Δύο από αυτές, μάλλον τρεις θα σας πω εγώ, τρεις προφητείες, αφορούν τον Αντίχριστο, αφορούν το τέλος του κόσμου και τρίτον τον ερχομό του Ιησού. Όταν λέει θα έρθει ο Ιησούς, τότε θα σωθεί ο κόσμος. Μην απατάστε όμως, ο Ιησούς θα έρθει μέσα στους μουσουλμάνους. Είναι τρελό, αλλά έτσι είναι. Κι όμως πιστεύουνε, το λέει ο ίδιος, δεν μπορεί να τεκμηριώσει το βιβλίο του Μωάμερ, αν δεν στηριχθεί κάπου. Θεωρεί τον Ιησού τέταρτο προφήτη. Αυτός θέλει να είναι ο τελευταίος. Επειδή οι Ιουδαίοι δεν το δέχτηκανε, τους καταράστηκε γι' αυτό και τους μισούν. Το ξέρετε. Οι μουσουλμάνοι μισούν τους Εβραίους. Το Ισραήλ. Επειδή δεν τον δεχτήκαν ως τελευταίο προφήτη και ως αποκάλυψη του Θεού. Λέει λοιπόν ότι με το που θα έρθει ο Ιησούς, ο γιος της Μαρίας, της Παρθένου, ο οποίος είναι ο λόγος του Θεού, το πνεύμα του Θεού. Λέει τρελέ, αυτό λες ότι είναι λόγος του Θεού. Τι έχει μείνει. Δηλαδή να βγάζει το στόμα σου ότι είναι ο γιος του Θεού. Ο λόγος σαν ξεγένετο. Είναι η πρώτη προφητεία, η πρώτη απόδειξη, η αποδοχή του λόγου του Θεού. Ότι είναι ο λόγος, ο Ιησούς ο ίδιος. Δηλαδή πώς το ξέρει ο Μωάμερ. Πιστεύει και αποδέχεται. Απλώς φοβήθηκε να το διαδώσει στους ανθρώπους εκείνους, στους απλούς που δεν είχαν και πολύ νόηση. Και μάλιστα να σας πω κάτι. Το όνομα του Μωάμερ είπαμε πόσες φορές αναφέρεται. 4 φορές. Το όνομα του Ιησού αναφέρεται 12 φορές. Και μάλιστα το 15ο αιώνα, την εποχή του Σουλεϊμάν, του μεγαλοπρεπής, του Κωνσταντινούπολη, ένας Μολάς, ο Μολάς σημαίνει αρχιθεολόγος, απέδειξε ότι ο Ιησούς είναι πιο σημαντικός στο Κοράνιο. Το απέδειξε. Δεν υπήρχε θεολόγος μουσουλμάνος να τον αντισταθεί, να τον αντικρούσει. Δεν υπήρχε. Ο Σουλεϊμάν ο μεγαλοπρεπής, ο περίφημος σουλτάνος αυτός, το έμαθε. Και δεν είναι δυνατό. Καταστραφήκατε. Καλέστε το. Ήρθε ο αυτός ο Μολά, πες μου τι λες. Αυτό και αυτό λέει το Κοράνιο. Ο Μωάμερ αποδέχεται ότι ο Ιησούς ήταν ο Θεός του. Αυτό πρέπει να πιστεύουμε, όχι τον Μωάμερ. Μα μας κατάστρεψες. Μάζεψε τους κάποιους θεολόγους, ο Σουλεϊμάν, δηλαδή έγινε μια σύνοδος. Και τους είπε, όπως το κεφάλι σας, υπήρχε δημοκρατία. Μπορούσε να το σφάξει από αυτό. Τον κρεμάζει και λέει: υπήρχε μας δημοκρατία. Του είπε να αποδείξετε το αντιθέτω. Γιατί άμα δεν το αποδείξετε, εσά θα. Λοιπόν, τι λέει η ιστορία. Ο χρονογράφος, ο δυτικό χρονογράφος, ο οποίο έγραψε την ιστορία αυτή. Ο Μουλά Καβούδη είναι το όνομά του. Είπε: δεν αποδείχτηκε. Ότι ο Μάρτιν είναι πιο σπουδαίο από τον Ιησού στο Κοράνιο. Αλλά δεν γνωρίζουμε τι επέγινε αυτός ο Μωλά. Δεν είναι τι έγινε. Από αυτό που μας αναφέρεται, από ό,τι φαίνεται μετά το Κοράνι, παράτυπα κάποιοι προσθέσαν κάποια πράγματα ή κάποιοι αλλάξαν κάποια πράγματα, προφανώς για πολιτικό έλεγχο, από ό,τι κατάλαβα, προσυμφέρονται, σωστά. Ας πούμε, ναι. Οπότε ο σκοπός του Μωάμεθ, ποιος πιστεύει ότι ήταν, να κατακτήσει πολιτικά κάποια περιοχή? Ο Μωάμεθ είχε ήταν καταρχήν ιδιοφύλια. Είχε μια ιδεολογία. Μια υπόταξη, ήθελε να υποτάξει τη φυλή που τον έδιωξε.
Αυτή ονομάζεται Κουράις. Είναι η φίλη του. Ήτανε πολύ εμπορική πόλη η Μέκα, την εποχή του. Ήταν μεγάλος εμπόρος αυτός. Λοιπόν, αυτός ανακάλυψε όντως το Θεό. Ο ίδιος πίστευε δηλαδή αυτά που έλεγε. Βεβαίως. Πίστευε αυτά που δίδασκε. Βεβαίως. Είδε όντως τον Άγγελο δηλαδή. Αυτό λέει. Όχι, είναι εντάξει. Υπάρχει αυτό είπαμε τόσο. Υπάρχει πιθανότητα να είναι κάποιο πονηρό πνεύμα το οποίο να του καθυπόταξε αυτά που είπε. Δεν υπάρχει το πράγμα. Διότι δεν υπάρχει. Δεν συσχετίζονται. Δεν αντιστοιχούν οι πληροφορίες. Είναι αυτό που λέμε ότι επιμένουν ότι είναι ο Παράκλητος. Γιατί το πιστεύουν ότι το είπε ο Ιησούς, το υποσχέθηκε, θα στείλει τον Περίκλητο. Τον Περίκλητο. Ωραία, ας πούμε ότι είναι ο Περίκλητος. Αφού λέει ο Ιησούς ότι θα είναι το πνεύμα της αληθείας. Πνεύμα δεν είσαι. Θα είναι ξένος από τους ανθρώπους. Δεν θα το δούνε. Εσύ να σε βλέπουμε. Επομένως δεν είσαι ο Περίκλητος που λες, ο ένδοξος. Από την άλλη όμως αυτός είχε μια πολιτική τάση. Το Ισλάμ δεν είναι μία, το είπα από την αρχή. Γι' αυτό να σας μείνει. Και κακώς έχουμε σύγχυση. Είναι η θρησκεία το Ισλάμ. Η θρησκεία μπορεί να είναι και ένα πολιτικό κίνημα. Άλλο η πίστη χριστιανική στο Θεό. Το να πιστεύω στο Θεό είναι άλλο και να έχω μία θρησκεία είναι άλλο πράγμα. Μπορεί να πιστεύω οτιδήποτε. Θρησκεία είναι και το χρήμα. Θρησκεία είναι και ο ηγέτης που μας κυβερνάει. Όλα αυτά είναι τα πιστεύω. Η σχέση μας με τον Θεό είναι διαφορετική. Ο Μάλλον λοιπόν κατέκτησε, γιατί μετά το θάνατο του, μιλάμε από εσάς, έχω διαβάσει ιστορία καλά, την Βυζαντινή ιστορία, το 636 με τον Ηράκλειο, ο δεύτερος διάδοχος του Μάλλον, ο Ομάρ, δηλαδή μετά τον Αβουμπάκ, έκανε ένα ντου και πήρε όλη τη Συρία. Όταν λέμε Συρία, όχι σημαίνει Συρία, η Συρία σύμφωνα με την Στράβωνα και με τους Ρωμαίους γεωγράφους είναι όλη από την νότια Τουρκία μέχρι κάτω την Πασόρα, ας πούμε. Όλη αυτή είναι η Συρία. Δηλαδή είναι το Ισραήλ, Λίβανος, Ιορδανία, και η Συρία και η Αραβία. Λοιπόν, ο Ομάρ λοιπόν κατέκτησε όλο τον κόσμο αυτό και έδωσε τέλος στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία που είχε σοβαρά προβλήματα. Εκεί λοιπόν, προσέχετε, ο Ομάρ και όλοι οι σύντροφοι του Μάμεθ και οι στρατηγοί, αλλά και οι ουλεμάδες, δηλαδή οι ουλεμάδες είναι οι φιλόσοφοι, οι γραμματείς, είχαν ένα πράγμα στο καλό τους. Να βάλουν χέρι πάνω στον ελληνικό πολιτισμό. Το οποίο και το κάναμε. Με πρώτο την ιατρική. Η ιατρική πέρασε στην Δύση, χάρη στους Άραβες. Τα μαθηματικά, η άλγεβρα, η φυσική, η αστροφυσική, πέρασε στην Δύση χάρη στους Άραβες. Εάν δεν υπήρχαν αυτοί οι οποίοι μάθανε τα ελληνικά, διαβάσανε, ερμηνεύσανε, τα μεταφράσανε στα λατινικά τότε και πέρασε στην Ευρώπη. Δεν υπήρχε επιστήμη στην Ευρώπη. Επομένως ήταν μια γέφυρα. Και να σας πω κάτι άλλο. Οι μουσουλμάνοι τώρα είναι παγκόσμιοι. Τότε μουσουλμάνοι. Τα πήγαν όλα έτοιμα. Όλα έτοιμα τα πήγαν. Οι εκκλησίες δεν κουραστήκαν να χτίσουν τζαμιά. Διότι τους άρεσε η αρχιτεκτονική. Όπου βρίσκαν λοιπόν, όποιες πόλεις πέρνανε, όχι όλες, αλλά κάποιες εκκλησίες τις χρησιμοποιήσαν για τζαμιά. Ένα γνωστό τζαμί, πολύ γνωστό, όπου και βρίσκεται ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, είναι το τζαμί Δέμερος των Ομεϊάδων. Βρίσκεται στη Δαμασκό. Είναι ο καθηγητικός ναός της Δαμασκού. Για 80 χρόνια μετά την κατάκτηση της Δαμασκού το 638, δηλαδή περίπου το 750, 80 χρόνια ολόκληρα, την Κυριακή λειτουργούσε με τον Πατριάρχη, με τους επισκόπους και τους ιερείς. Και την Παρασκευή ήταν τζαμί. Αυτή η συνύπαρξη Ισλάμ και Χριστιανισμού συνεχίστηκε για χρόνια, για πολλούς αιώνες. Ένα άλλο παράδειγμα. Όταν οι χριστιανοί, οι Ρωμιοί της Μικράς Ασίας, την εποχή των Οθωμανών, βγαίνανε στα πανηγύρια και κάναν τις περιφορές με τα λάβαρα, τις λαμπάδες, τα χιμιατά, τις φωνές, τις ψαλμωδίες,
Τουρκία διαφορούσαν. Δεν φοβόντουσαν ότι κάτι θα αλλάξει. Το βλέπανε σαν ένα πολύ φολκλόρο γεγονός. Υπάρχει ένας περιηγητής που λέει το εξής, ένα πολύ ωραίο ανέκδοτο. Λέει, αυτοί οι Ρωμοί, ρε παιδί μου, όπου κι αν έχουν πάει και έχουν βρει πηγές, το λένε αγίασμα. Δηλαδή δεν βάζεις το χέρι σου να πεις, είναι αγιασμένο το νερό αυτό. Όλα τα είχαν αγιάσει, μην δεν το κάνανε. Για να μην πιούν οι Τούρκοι. Είναι ιστορίες που πηγάζουν από τις σχέσεις αυτές των ανθρώπων της εποχής εκείνης που σήμερα δεν πιστεύουν να υπάρχουν τόσο πολύ έντονες. Έχουν εξαλειφθεί διότι υπάρχουν πολύ άσχημα δεινά και γεωγμοί ανά τον κόσμο, ειδικά στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή αυτό ήθελα να πω πριν λίγο, το ξέχασα. Εμείς στην Τουρκία το Πάσχα δεχόμαστε Τούρκους στο σπίτι μας. Και άρα στους Μουσουλμάνους μας έχουν πράγματα πολλά. Και πολλοί μας λέγανε Χριστός Ανέστη. Μας λέγανε πάμε. Πολλοί το λέγανε. Και εμείς αντιστοιχά πηγαίναμε, ήμουν πρόσεχο, πήγαινε όλη η οικογένεια, το Ραμαζάνι, στο Κουρμπάνι, στο γιορτή της Θυσίας. Πηγαίναμε. Υπήρχε μια σχέση ανθρωπική, δηλαδή είναι αδελφική σχέση αυτή. Σεβασμός. Μέχρι στο σημείο που θα βγουν πολιτικά και κοινωνικά συμφέροντα. Αυτά καταστρέφουν τη σχέση των ανθρώπων. Λοιπόν, η άλλη ερώτηση λοιπόν δεν την καταλάβω. Η ερώτηση είναι ότι αν ο Ισλαμιστής. Ναι, ο Ισλαμιστής. Κοινωνία Θεού, όπως εμείς. Κοινωνία προσωπικά, ο κάθε Ισλαμιστής με τον Θεό. Πώς. Όχι, Προσεύχεται. Προσεύχεται στον Αλλάχ. Ένας σωστός μουσουλμάνος είναι όταν έχει εκπληρώσει τους πέντε πυλώνες. Νηστεία, προσκύνημα Μέκα, τι όλοι είπαμε, φιλανθρωπία, πέντε φορές την ημέρα προσευχή, λοιπόν, αυτά λοιπόν και νηστεία. Μπράβο, αυτά λοιπόν είναι, αυτές είναι οι πέντε πυλώνες. Από την άλλη, πώς παίρνει το Θεό. Πώς, δεν μπορεί να γνωρίζει τον Θεό. Βεβαίως, πρόσεξε, το τι κάνει ο Θεός είναι άλλο. Δεν είναι μυστήριο. Εγώ έχω ζήσει προσωπικές εμπειρίες στη Συρία πριν πολλά χρόνια, στην Άγια Θέκλα. Έχετε ακούσει την Άγια Θέκλα, τη Μαλούλα, εκεί που έγινε το θαύμα της Άγιας Θέκλας, της Αποστόλου. Πήγα εκεί. Πήγα εκεί λοιπόν και υπήρχαν επί του μοναστήρα της Άγιας Θέκλας. Οι προσκυνητές με ελευθερία έρχονταν. Από πού ξέρετε, από τον κόλπο. Άραβες, μουσουλμάνοι. Ναι. Ερχόντουσαν εκεί. Να προσκυνήσουν, να ανάψουν κερί, να παρακαλούν την Άγια Θέκλα. Να τους κάνει θαύμα. Στην Παναγία, στο Σαϊνάι, στο Λίβανο, που ο Ιουστινιανός έχει το στόμα της Παναγίας. Πήγαμε και εκεί. Λεωφορεία. Άραβες, μουσουλμάνοι. Πρέπει να σας πω ότι γίνεται στη Κωνσταντινούπολη. Στην Ήδρο, στο μοναστήριο Αγίου Γεωργίου. Περιττό να σας πω ότι στην Τουρκία έχουν ανοίξει πάνω από 100 εκκλησίες και αυτοί πάνε καμπάνες ελεύθερα. Περιττό. Υπάρχει μια κοινωνία, αυτού του είδους κοινωνία. Εμείς πρέπει να προσέχουμε, να μην είμαστε υποκριτές και να μην κατακριούμε. Ο μουσουλμάνος, αν είναι μουσουλμάνος, ίσως ήταν και εμείς. Για παρένθεση, στη χώρα μας αυτή θα είναι Αλβανοί μουσουλμάνοι. Πώς να τους βοήθησαν να βρουν τον δρόμο του Χριστού, ένα είναι αυτό. Το μόνο που κάναμε είναι να τους βαπτίσουμε αβέρτα κουβέρτα με δώρα. Αυτοί βρήκαν και τον κόλπο κάποιοι Αλβανοί και το διασκεδάζανε. Ήρθαν Πακιστανοί. Πόσοι Πακιστανοί βαπτίσανε, πόσους. Που το Πακιστάν είναι εργαστήριο του Ισλάμ. Είναι μια μεγάλη σχολή του Ισλάμ. Τι κάνουμε εμείς. Τολμήσαμε να διαδώσουμε το λόγο του Θεού. Μια κουβέντα με έναν συνανθρωπό μας, να του πούμε εξής αδερφέ, θέλω να μιλήσω μαζί σου, θέλω να πει τη σκία σου, να σου πούμε για τη δικιά μου. Δεν το κάνουμε. Πρέπει να ξέρω και τη γλώσσα του. Γιατί. Αυτοί προσπαθούν. Αυτοί προσπαθούν. Από την άλλη, προσέξτε, αυτό είναι το λάθος της ελληνικής κοινωνίας. Ότι ζει σε μια σφαίρα και δεν νοιάζεται για το τι γίνεται έξω. Το λέω έξω, έξω από το μυαλό του, την καρδιά του, την πίστη. Νομίζω ότι είναι όλα εντάξει. Ο κόσμος σήμερα, ο χριστιανικός κόσμος, απειλείται πολύ σοβαρά από το Ισλάμ. Γιατί είναι μια θρησκεία του σκοταδισμού.
άσχετα εάν ο Μωάμεθ είπε αυτό το πράγμα. Δεν μας νοιάζει. Μαγιά του με χαρά του. Σήμερα τι γίνεται. Οι πιστοί τι λένε. Αυτοί που ακολουθούν το Κοράνιο τι λένε. Όταν μιλάς με ένα παιδάκι 6-7 χρονών, δεν ξέρει τι είσαι. Δεν ξέρει τι είσαι και σου λέει αυτοί οι χριστιανοί είναι ασεβείς και άπιστοι. 7 χρονών παιδάκι. Σε ένα οικογενειακό σπίτι στη Γαλλία. Από 5 χρονών, 4 χρονών, 3 χρονών, τους παθούν από το ίσως. Είναι αυτή η υπόθεση και του Θεού. Όχι αγαπητέ. Δεν έχει κοινωνία με τον Θεό τον τρόπο αυτό. Ο καθένας όμως έχει μια σχέση με τον Θεό και ο Θεός το ξέρει. Αρκεί να μην κατακρίνει. Από την άλλη, σήμερα υπάρχει ένας δυομός, πολύ σοβαρός δυομός του χριστιανισμού και διαφορούμε. Και να σας πω κάτι άλλο, για την ευκαιρία και να τα μιλήσουμε εδώ πέρα. Η Καθολική Εκκλησία, την οποία εγώ την γνωρίζω πάρα πολύ καλά, διότι έζησα ανάμεσά τους, δεν έχασε ευκαιρία όταν ξεκίνησαν τα ρεύματα των χριστιανών της Ανατολής να φεύγουν πρόσφυγες και να φύγουν τη σφαγή από τους διαχειριστές. Δεν έχασαν ευκαιρία. Αμέσως τους μαζέψανε, τους δώσανε και εκκλησίες και σπίτια και τα πάντα. Αυτό τώρα είναι μπερδεμένο λίγο. Οι χριστιανοί της Ανατολής. Δηλαδή οι Ασσύριοι, οι Σιροχαλδαίοι, οι Νεστοριανοί, οι Αρμένοι, όλα αυτά. Μπερδευτήκατε. Τι γίνεται. Βλέπετε λοιπόν, εμείς σαν Ορθόδοξη Εκκλησία δεν κάναμε τίποτα. Σε κανένα από αυτούς. Ούτε στην Ελλάδα, ούτε άλλο. Του το έχουμε, έτσι, δεν σας θεωρούμε. Είστε ερετικοί, μονοφυσίτες. Υπάρχει όμως κάποια στιγμή που θα αναλογιστούμε και πούμε τι κάναμε. Είναι επειδή φοβόμαστε να δώσουμε το θησαυρό που έχουμε εμείς ήδη. Θέλουμε το θέλουμε δικό μας. Και δεν μας νοιάζει ο άλλος, είτε μουσουλμάνος, είτε μονοφυσίτης είναι. Αυτά.